Καλησπέρα φίλες και φίλοι ακροατές του Λίμπερο 107,4. Εδώ είμαστε και σήμερα. Ο Λίμπερο παντού. Γιώργος Παναγιωτήτης και Χρήστος Γιωβάνογλου παρέα στα μικρόφωνα. Παρέα θα πάμε ως και τις 5. Καλησπέρα, καλησπέρα. Σε ένα γεμάτο τρίωρο έχουμε αρκετά πράγματα να συζητήσουμε. Με την αθλητική επικαιρότητα να έχει θεματάκια. Απόψε είναι και η ρεβάνς του Ολυμπιακού με την Βικτόρια Πλιτζέν για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League. Έχουν θεματάκια και στον ΠΑΟ και στον Άρη που προετοιμάζονται. Ο Άρης για το μεθαυριανό μάτς πια με την ΑΕΛ Μεσού στην Κύπρο. Ο ΠΑΟΚ την επόμενη Τρίτη, σε μία εβδομάδα ακριβώς από σήμερα, έχει το παιχνίδι με τον Άγιαξ. Σε αυτούς τους ρυθμούς κινούνται όλοι στον δικέφαλο. Έχουμε και τα μεταγραφικά, έχουμε θεματάκια και από τα διεθνή για να δούμε. Χθες είχε φιλικό Παναθηναϊκός, αύριο ΧΙΑΕΚ. Γενικότερα υπάρχει δράση και με αυτή θα ασχοληθούμε σε αυτό το τρίο εδώ παρέα με τον Χρήστο. Τι κάνει, Χρήστο, τι γίνεται? Καλά, Γιώργο μου, εσύ? Καλά, μια χαρά. Έχει ζέστη έξω. Πολύ ζέστη έχει έξω. Πολύ, πολύ. Εδώ καλά είμαστε όμως. Καλά είμαστε, καλά είμαστε. Αποχαιρετάμε και τον Ιούλιο αύριο. Αύριο ή σήμερα? Όχι, όχι, όχι. 31 πάει. 31 πάει, ωραία. Οπότε έχουμε ακόμη. Έτσι, έτσι, έτσι. Τι, πώς θα βλέπεις τα πράγματα? Σχετικά με. Σχετικά με τα πάντα, δεν ξέρω. Είδες Παναθηναϊκό μου πως χθες? Όχι, να σου πω την αλήθεια, δεν πρόλαβα. 0-0 με την Μπρέντα. Ναι, το δεν χάνει πάντως ο Παναθηναϊκός στα φιλικά του. Δεν ξέρω, δείχνει ένα πολύ καλό πρόσωπο. Δεν... Σφιχτός εκεί, ναι. 0-0, 1-0, κερδίζει ισοπαλίες. Κάτι τριάρες, κάτι τέτοια. Ναι, ναι. Νομίζω ότι για τους πράσινους αναμένεται μια πολύ ενδιαφέρουσα και πολύ καλή σεζόν. Τουλάχιστον από αυτά που έχουμε δει από την ομάδα του Γιώργου του Δόνη. Εντάξει, είπαμε όμως ότι είναι καλό να μην ξεγελιόμαστε ακόμη, γιατί ο Παναθηναϊκός δεν έχει ευρωπαϊκά παιχνίδια μπροστά του, οπότε δουλεύει λίγο διαφορετικά στην προετοιμασία από ό,τι οι υπόλοιποι. Ναι, σίγουρα αποτελεί κριτήριο αυτό, αλλά και πάλι νομίζω ότι με βάση και την προηγούμενη σεζόν που έθεσε τις βάσεις και τώρα που δουλεύει πάνω σε ένα καλοστημένο ρόστερ και κορμό, νομίζω ότι θα δούμε ένα διαφορετικό Παναθηναϊκό. Για να δούμε, θα έχει αυτό το ενδιαφέρον του, ναι. Είχε και μια ωραία συνέντευξη του Κριστιάνο Ρονάλντο. Θα ασχοληθούμε και με αυτήν τη συνέχεια. Ο οποίος είπε πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα. Είπε για Ρεάλ, είπε για Μπαρτσελόνα, είπε για Γιουβέντους, είπε για τον ίδιο. Είπε πάρα πολλά. Θα σταθούμε και σε αυτά σε λίγο. Δεν ξέρω αν θες να ξεκινήσουμε με αυτό. Ναι, φυσικά. Λοιπόν, ο Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος ρωτήθηκε αρχικά για το αν ήξερε ότι θα γίνει ο καλύτερος ποδοσφαιριστής στον κόσμο όταν ήταν μικρός και λέει: δεν το είχα σκεφτεί ποτέ. Το όνειρό μου ήταν να γίνω απλά ένας επαγγελματίας ποδοσφαιριστής. Μετά μίλησε για την United και για την Real, δύο πρώην ομάδες του. Μου λείπουν και οι δύο, λέει, αλλά επειδή έζησε περισσότερα χρόνια στη Μαδρίτη και τα παιδιά μου γεννήθηκαν σε αυτή την πόλη, μου λείπει περισσότερο η Μαδρίτη. Δέθηκε περισσότερο με τη Real, είναι αλήθεια. Για το πιο σημαντικό τίτλο, είπε ότι όλοι οι τίτλοι είναι σημαντικοί, αλλά νομίζω πως αυτός είναι ο πιο σπουδαίος για το Euro του 2016, το είπε αυτό. Είναι ο πιο σπουδαίος τίτλος που έχει πάρει. Δεν είναι το ίδιο, λέει, όταν κατακτάς κάτι με τη χώρα σου. Γνωρίζω ότι είναι πιο δύσκολο και σίγουρα είναι η πιο σπουδαία στιγμή στην καριέρα μου, είπε. Για το γύρο του 16, που το πήρε και ως παίκτη προπονητή δίπλα στο Φερνάντο Σάντος στον πάγκο τη τελευταία λεπτά, όντας τραυματίας. Με το Μίστερ Φερνάντο Σάντος. Αυτές οι εικόνες νομίζω θα μας μείνουν από εκείνο τον τελικό. Να το σπρώχνει και να φωνάζει. Ναι, ναι, ναι. Τρομερά πράγματα. Λοιπόν, είπε ότι ήταν στεναχωρημένος όταν έφυγε από τη Ρεάλ. Είπε ότι θα προσπαθήσει να κατακτήσει το Champions League με τη Juventus. Αυτό περιμένουμε όλοι. Γι' αυτό τον πήρε και η Γιουβέντους και αυτό περιμένουν όλοι και στη Γιούβε. Και ο Μπουφόν γι' αυτό γύρισε, νομίζω. Να τον έχει επιτέλους συμπαίκτη, να μην τον αποκλείσει ξανά. Πω που κακέ ήταν αυτό. Ναι. Και είπε και για την Μπαρτσελόνα ότι εδώ και 5 χρόνια δίνει τόσα χρήματα και έχει να πάρει το Champions League από το 2015. Πέταξε και την πηχτή του. Κριστιάνο είσαι. Ναι. Τι να κάνει. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, να περάσουμε στα δικά μας όμως μια ξεκίνημα. Τα λέγαμε πριν εκτός αέρα. Για τη συζήτηση που είχαμε χθες για τον Άγιαξ και τον ΠΑΟΚ και το πώς πρέπει να πάει ο ΠΑΟΚ, πώς να προσεγγίσει το παιχνίδι. Εσύ λες ότι πρέπει να πάει στο 0, εγώ λέω ότι δεν θα μπορέσει να κρατήσει. Δεν σου λέω, κάτσε, περίμενε, γιατί έχω παρεξηγηθεί, είναι η αλήθεια. Δεν είπα ότι πρέπει να πάει στο 0. Στο 0-0. Εννοείται ότι. Πρέπει να πάει με προσέγγιση του να κρατήσει το 0 στο πρώτο πρέπει παιχνίδι. Πρέπει να πάει, ναι, πρέπει να πάει με προσέγγιση να μην φάει εκτός έδρας γκολ. Γιατί μετά θα πρέπει. Εκτός έδρας να μην φάει. Στην έδρα του ΠΑΟΚ. Ναι, να μην το φάει το εκτός έδρας του Άγιαξ. Ναι. Ήταν το βάλω Άγιαξ, θα μετράει για γκολ εκτός έδρα. Ναι. Νομίζω ότι να μην πάμε με τη λογική όσα φάμε να βάλουμε περισσότερα, γιατί έτσι το μάτς θα γίνει εκτός από ροντέο. Ποιο είναι το νόημα άμα βάλουμε δύο και φάμε τρία? Δεν σου είπα να παίξει για να χάσει εσύ. Απλά να μην παίξει τη λογική του να πάω να κερδίσω 1-0 ή να πάω στο 0-0. Γιατί αυτό οι περισσότερες πιθανότητες είναι να αποτύχει αυτό το πλάνο. Αν πάει σε ένα πλάνο του να χτυπήσει τα ίσια τον Άγιαξ, μπορεί να κερδίσει 2-1. Ωραία, επειδή μου είπες εκτός αέρας δηλαδή. Θες να μου πεις ότι ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να πιέσει ψηλά τον Άγιαξ.
να παίξει το παιχνίδι του, να μην περιμένει πίσω. Κλεισμένο στην άμυνα. Άρα να έχει κατοχή μπάλας ο ΠΑΟΚ. Εντάξει, τώρα δεν ξέρω πώς θα είναι τα ποσοστά της κατοχής μπάλας, αλλά να μην φοβηθεί το παιχνίδι. Να μην δούμε τον ΠΑΟΚ που είδαμε πέρσι στην Τούμπα με την Τσέλσι, για παράδειγμα. Ναι, εντάξει. Νομίζω ότι η Τσέλσι ήταν λίγο καλύτερη στην περιοχή από τον Άγιαξ. Την περσινή σεζόν. Ναι. Εντάξει. Φάνηκε. Είναι ομάδες, ναι, του ανώτερου επίπεδου από τον ΠΑΟΚ. Εντάξει, αυτό είναι αλήθεια. Και σου μίλησα και με νούμερα πριν εκτός αέρα. Σου είπα έτσι ότι ο ΠΑΟΚ παραδοσιακά στην Τούμπα, καταρχήν δεν έχει παίξει προκριματικό Champions League και με ομάδες χαμηλότερο επίπεδο από τον Άγιαξ. Ναι. Χωρίς να έχει δεχτεί γκολ στην Τούμπα. Είτε ήταν πρώτο παιχνίδι, είτε ήταν ρεβάνς. Ναι. Και μάλιστα σε όλα τα μάτια έχει δεχτεί 2 γκολ και πάνω. Πάμε να τα δούμε με τη σειρά τώρα και μετά θα δούμε και τι κάνει ο Άγιαξ στο Champions League. Καταρχήν ο ΠΑΟΚ στα προκριματικά Champions League. Το πρώτο παιχνίδι που έδωσε ήταν με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στην Τούμπα. Πρώτο μάτσο τότε εντός έδρας. 1-2 είχε χάσει, έγινε μετά 0-3 στα χαρτιά. Θυμούνται όλη την υπόθεση. Που ακόμα δεν έχουμε πάρει απαντήσεις, έτσι. Ναι, τέλος πάντων. Εξετάζουμε το αγωνιστικό εμείς τώρα. Και μόνο. Είχε ιτηθεί 1-2 στο παιχνίδι, έτσι. Ωραία. Ήταν με 2 γκολ. Επόμενο ήταν με τον Άγιαξ η ρεβάνς του 1-1 στην Ολλανδία. Το 3-3 εδώ. Ναι. Θα μου πεις εδώ ήταν άτυχος, έτσι, που είχε χάσει το πέναλτι, αποκλείστηκε με 2 σοπαλίες από έναν Άγιαξ που και τότε ήταν με Σουάρες, με μεγάλους παίχτες μέσα. Δεν σου λέω ότι το πήγε στα ίσια όμως, το πάλεψε με το 3-3, είδες που το έφτασε. Ναι. Είχε προηγηθεί κιόλας, τέλος πάντων. Μετά ακολούθησε το μάτς του 2013 με τη Metal Kharkiv, ήταν πρώτο μάτς εντός, ήταν με 0-2. Από τη Metal Kharkiv. Ναι. Προκρίθηκε ο ΠΑΟΚ τότε γιατί τιμωρήθηκαν οι Ουκρανοί. Έπαιξε με τη Σάλκε στα play-off. Πρώτο μάτς στη Γερμανία παίρνει το 1-1, έρχεται εδώ, χάνει 2-3 και πάλι έχει προηγηθεί, αν θυμάμαι σωστά. Δηλαδή, βλέπεις ότι μέχρι στιγμής στα 4 παιχνίδια που έχουμε εξετάσει, ο ΠΑΟΚ στην Τούμπα συνολικά σε 4 μάτς έχει δεχτεί 3 και 3, 6, 2 και 2, 4 κάνει, έχει δεχτεί 10 γκολ. Mm-hmm. Ωραία. Ναι. Λοιπόν, ακολούθησε το μάτς του 16 με τον Άγιαξ και πάλι από το 1-1 που ήρθε εδώ, προηγήθηκε, είχε μεγάλες ευκαιρίες. Το πήγε όμως, βλέπεις, ήταν ρεβάνς βέβαια. Είχε το σκορ του πρώτου αγώνα διαχειριστεί. Μπήκε πολύ δυνατά. Ο ΠΑΟΚ θα μπορούσε να είναι 3-0 σε εκείνο το μάτσο πρώτο μήχρονο, να θυμάσαι. Με τα τέταρτα που είχε χάσει ο Θανασιάδης και άλλες μεγάλες ευκαιρίες. Ναι, ναι, ναι. Τελικά έχασε 1-2 με ανατροπή. Πάλι δέχτηκε 2 γκολ. Παιχνίδι ρεβάνς κι αυτό. Και υπάρχουν και τα μάτσα τώρα του περσινού καλοκαιριού, όπου είναι τα μόνα που έχουν θετικό πρόσημο. Καταρχήν ο ΠΑΟΚ πέρσι με τη Βασιλεία το 2-1 ήταν το πρώτο μάτσο που δέχτηκε μόνο ένα γκολ και κέρδισε. Η πρώτη του νίκη σε προκριματικά Champions League ήταν. Ναι. Το περσινό μάτσο με τη Βασιλεία. Κέρδισε 2-1, πάλι δέχτηκε γκολ στην Τούμπα. Δηλαδή και η Βασιλεία στην κατάσταση που πέρσι νομίζω δεν μπορεί να συγκριθεί. Εμπεδώσαμε το ότι ο ΠΑΟΚ δέχεται γκολ. Κέρδισε 3-2 τη Σπαρτάκ που είχε βρεθεί να χάνει με 0-2. Ναι. Το γύρισε, εντάξει, μεγάλη βραδιά εκείνη, μεγάλη ανατροπή, το συζητάμε. Μας πλήρωσε κιόλα. Και υπάρχει και το μάτσο με την Μπενφίκα μετά, εντάξει, το 1-4 που ήταν ρεβάντς. Αλλά αν πάει με προσέγγιση που πήγε πέρσι με τη Βασιλεία που είχε προηγηθεί με 2-0, αν δεν κάνω λάθος, και στο τέλος είχαν μειώσει οι Ελβετοί, που ήταν και πολύ καλύτερο. Θα μου πει τώρα η Βασιλεία θα είναι. Περσινή Βασιλεία στο επίπεδο που είναι ο φετινός Άγιαξ. Νομίζω είναι καλύτερος ο φετινός Άγιαξ. Ναι. Αλλά νομίζω μια τέτοια προσέγγιση πρέπει να έχει ΠΑΟΚ. Μπήκε πέρσι με τη Βασιλεία για να πάρει τη νίκη. Εντάξει. Το ότι ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να παίξει για τη νίκη είναι νομίζω δεδομένο. Όχι. Δεν σου είπα ότι ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να αρκεστεί στο 0-0 της οπαλίας. Σου είπα ότι δεν πρέπει να ρισκάρει υπερβολικά. Όπως για παράδειγμα είπες πριν ότι θα πρέπει να παίξει ψηλά. Πώς θα παίξει ψηλά. Φοβάμαι ότι ίσως θα είναι μεγαλύτερο ρίσκο το να περιμένει κλεισμένο στο καμπούκι του. Ναι, δηλαδή με ποια χαφ θα παίξει ο ΠΑΟΚ ψηλά. Με τον Ελκαντούρη και με τον Εσίτη. Άντε, ο Εσίτη τρέχει και κόβει. Είναι κόφτης. Ο Ελκαντούρη ή θα παίξει με δύο αμυντικογενή χαφ, τον Μίσιτς και τον Εσίτη. Και ποιος θα. Όχι, δεν θα πάει με Μίσιτς. Εσίτη, Ελκαντούρη θα είναι το δίδυμο. Και ποιος θα περνάει την μπάλα, εγώ ή εσύ. Θα δούμε και με τι κέντρο θα έρθει ο Άγιαξ. Γιατί ο Άγιαξ έχει και μετά την απώλεια του Ντεγιόνγκ, έχει προβλήματα. Ο Ζήγες δεν ξέρουμε αν θα είναι 100% έτοιμος. Εν κατακλείδη, ο ΠΑΟΚ σίγουρα θα πρέπει να αγωνιστεί για τη νίκη στο παιχνίδι, ειδικά στην Τούμπα. Εντάξει, ειδικά μπροστά στον κόσμο του, σε μια Τούμπα που θα είναι καμίν, θα έχει 30-31.000 άτομα μέσα. Από εκεί και ύστερα όμως, θα πρέπει να προσέξει πάρα πολύ τα μετόπισθεν. Ναι, να τα προσέχει. Εγώ δεν σου είπα εσύ το ένα, δεν είναι το άλλο. Δεν σημαίνει ότι άμα πας να παίξεις επιθετικά και δεν πας για το μηδέν, ότι πίσω είσαι πάτε σκύλια, λέστε. Ναι, αλλά μου λες ότι θα πρέπει να πιέσει ψηλά. Άμα πιέσει ψηλά, παιδιά, θα. Σου λέω ξεκάθαρα. Θα γίνει ένας χαμός. Δεν πρέπει πίσω. Να πάει με το μυαλό και την ούτε ψυχολογικά και νοητικά να ετοιμάσει το ματ. Που δεν νομίζω κιόλας ότι θα το κάνει ο Φερέιρα, έτσι, γιατί δεν μας έχει δείξει τέτοια δείγματα ότι είναι τέτοιου είδους προπονητή με τέτοια φιλοσοφία. Ότι δεν νομίζω ότι πρέπει να προσεγγίσει το ματ
στην οτροπία και στη λογική του ότι πάμε για το 0. Για το 0-0 ή το 1-0. Να κρατήσουμε δηλαδή το 0 στο πρώτο μάτς, να μην φάμε γκολ στην έδρα μας. Γιατί νομίζω ότι αυτό θα γίνει εύκολα ή δύσκολα. Εντάξει, εγώ νομίζω ότι ο Φερέρα πάντως θα χτυπήσει το transition. Θα δώσει κατοχή στον Άλιαξ, θα δώσει μπάλο στον Άλιαξ και θα προσπαθήσει να χτυπήσει το transition όπως είδαμε στο μάτς με την Άντερλεχτ. Όπως χτύπησε ο ΠΑΟΚ στο transition. Επειδή παίζει και ο αντίπαλος πάντα, βλέπαμε και τα νούμερα του Άλιαξ πριν. Το τελευταίο 0-0 που είχε καταρχήν στο περσινό Champions League είχε ένα μάτς χωρίς να σκοράρει μόνο. Και ήταν στα play-off με την Δυναμό Κιέβου. Είχε κερδίσει 3-1 στο πρώτο μάτι στην Ολλανδία και πήγε στη ρευμάση στην Ουκρανία και έκανε 0-0 και πέρασε. Εντάξει, άμα κάτσουμε και αναλύσουμε τα νούμερα του Άλιαξ, είναι εξωπραγματικά. Η τελευταία φορά πέρα από εκείνο που δεν έχει σκοράρει και στο Ολλανδικό πρωτάθλημα συνολικά ήταν τον Μάρτιο, όταν είχε χάσει με 1-0 από την Άλκμαρ. Σε άλλα τα παιχνίδια πετύχαινε γκολ. Και στο 6-0 με την Eindhoven. Οπότε νομίζω πρέπει να ξεκινάει το μάτς ο ΠΑΟΚ με το. Να θεωρεί σίγουρο. Εντάξει, δεν μπορεί να πει με τέτοια λογική προφανώ, αλλά είναι πολλέ πιθανότητε να δεχτεί γκολ. Εντάξει. Εγώ δεν πάω με τι πιθανότητε, πάω με την τακτική συνέπεια που θα πρέπει να δείξω. Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα του ΑΕΛΕΜΕΣΟΥ Άρης. Ναι. Το βλέπω. Έχει βγάλει και ανακοίνωση. Το βλέπω στο Λαμπάουτ Άρης. Η Κυπριακή Αστυνομία με οδηγίε για του φιλάθλου και τη ΑΕΛΕΜΕΣΟΥ και του Άρη που θα βρεθούν εκεί. Αναλυτικέ οδηγίε, λεπτομέρειε για το πού πρέπει να πάνε και πότε. Λοιπόν, αύριο Τετάρτη, παραμονή του αγώνα, στις 6.30 είναι η προπόνηση ανοιχτή της ΑΕΛΕΜΕΣΟΥ στα πρώτα 15 λεπτά, όπως γίνεται πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις, παραμονές ενός ευρωπαϊκού αγώνα, είτε για Europa League είτε για Champions League, τα 15 πρώτα λεπτά είναι ανοιχτά για τα ΜΜΕ, στην ΑΕΚ Αρίνα, στο γήπεδο της ΑΕΚ Λάρνακας, όπου θα γίνει το παιχνίδι. Στις 6.30 λοιπόν η προπόνηση ΑΕΛΕΜΕΣΟΥ, στις 7.30 είναι η δημοσιογραφική διάσκεψη, γράφουν οι Κύπροι, η συνέντευξη τύπου της πλευράς του Άρη. Πρώτα θα μιλήσουν ο προπονητής, ο Σάββας Παντελίδης, και ένας εκ των ποδοσφαιριστών του Άρη που θα επιλεχθεί στη συνέντευξη τύπου. Στις 7.30 λοιπόν η συνέντευξη τύπου των Κιτρινομαυρών. Στις 8 παρατέταρτο, αμέσως μετά δηλαδή, θα ακολουθήσει η συνέντευξη τύπου της ΑΕΛΕΜΕΣΟΥ. Και στις 8 η προπόνηση του Άρη, που επίσης θα είναι ανοιχτή για τα ΜΜΕ, στο γήπεδο συνέδρα του αγώνα στην ΑΕΚ Αρένα τη ΑΕΚ Λάρνακας. Να διαβάσουμε λίγο και την ενημέρωση της αστυνομίας που έχω διαβάσει. Διάβασα, ναι, βέβαια. Αναλυτικά ενημέρωση. Γιατί υπάρχουν και φίλοι του Άρη που ετοιμάζονται να φύγουν. Να ξέρετε πώς έχουν τα πράγματα. Η αστυνομία, λοιπόν, στο πλαίσιο της συνεργασίας της με το κοινό, καλεί όλο το φίλαθλο κόσμο που θα παρευρεθεί την 5η-8η-2019 και ώρα 8 στο στάδιο ΑΕΚ Αρίνα στη Λάρνακα, στο ποδοσφαιρικό αγώνα για τα προκριματικά του Europa League μεταξύ των οπαδών. Των ομάδων, συγγνώμη, ΑΕΛΕΜΕΣΟΥ Άρη Θεσσαλονίκης, να εκδηλώνεται πάντα με αθλητοπρέπεια και σεβασμό προς την ίδια την ομάδα. Στους οπαδούς φιλοξενούμενης ομάδας του Άρη θα παραχωρηθεί η Βόρεια Κερκίδα Λάρνακα και στους οπαδούς της γηπεδού ΧΑΕΛ θα παραχωρηθούν η Δυτική Γεώργιος Καραπατάκης, Νότια Πετρολίνα και Ανατολική Κερκίδα. Οι είσοδοι του σταδίου θα ανοίξουν για το κοινό 6 και 4. Επαναλαμβάνω, οι είσοδοι του σταδίου θα ανοίξουν για το κοινό 6 και 4. Όσον αφορά για τον Άρη, τα ειστέρια του οπαδού του Άρη θα τεθούν μόνο σε προπόληση. Δεν θα ανοίξουν ταμεία την ημέρα του αγώνα. Προτρέπονται οι οπαδοί του Άρη που θα μετεβούν από Λεμεσό και Πάφο προς Λάρνακα να ακολουθήσουν το εξής δρομολόγιο. Δίνει εδώ κάποιες οδηγίες από τον κυκλικό κόμβο καλού χωριού να κατευθούν αριστερά προς Ριζοελιά κτλ. Οι οπαδοί του Άρη που προέρχονται από Λευκοσία και Αμόχωστο μόλις φτάσουν στο κυκλικό κόβο Ριζοελιάς να προχωρήσουν προς την έξοδο για Λάρνακα, ευθεία μέχρι τα φώτα της Τροχέας. Τονίζεται σε όλους ότι απαγορεύεται αυστηρός η μεταφορά στο γήπεδο φωτοβολίδων, κροτιδών κτλ. Ναι. Αυτά. Ναι, τα πάνω πολιτικού περιεχομένου. Απαγορεύεται είσοδος φιλάθλων εντός του σταδίου, εννοείται αυτό. Και οποιοδήποτε επιθυμεί να επικοινωνήσει με τη αστυνομία Λάρνακας μπορεί να τηλεφωνεί στον αριθμό 112. Αυτά λέει οι μέσες άκρες η ανακοίνωση της αστυνομίας. Μπαίνετε και στο Λαμπάουτ Άρης και ακριβώς. Διαβάζετε ολόκληρη εκεί. Υπάρχουν οδηγίες αναλυτικά και για άλλη μια φορά να πούμε. Στις 6.30 αύριο παραμονή του αγώνα η προπόνηση της ΑΕΛΕΜΕΣΟΥ. Στις 7.30 η συνέντευξη τύπου της πλευράς του Άρη, Σάββα Παντελίδη και ενός εκ των ποδοσφαιριστών των Κιτρινόμαυρων. Στις 8 παρατέταρτο αμέσως μετά η συνέντευξη τύπου της ΑΕΛΕΜΕΣΟΥ. Του Κερκέζ, του προμονητή και ενός εκ των παικτών. Και στις 8 η ανοιχτή προπόνηση του Άρη στο γήπεδο που θα γίνει ο αγώνας. Ίδια ώρα με το σέντρα του μάτσα προπονηθεί ο Άρης. Στις 8 είναι την 5η το παιχνίδι του. Ακριβώς. Να δούμε και τι θερμοκρασίες θα έχουμε.
Έτσι, γιατί είναι και αυτό ένα ζήτημα που απασχολεί. Λοιπόν, αφού πιάσαμε τα του Άρη, να πούμε ότι διαβάζουμε στο All About Aries. Επιτέλους. Ότι είναι στην Αγγλία για τα ιατρικά ο Ματέο. Θα πάρουμε τον Νίκο Παπαδόπουλο μετά. Νομίζω θα βγάλει όλη του την αγανάκτηση που κρατούσε τόσο καιρό. Εδώ τα λέγαμε πολλές φορές με τον Νίκο για τον Ματέο Γκαρσία. Δηλαδή είχε καταντήσει αυτό το πράγμα. Πάει εδώ, πάει εκεί, να περιμένει ο Άρης. Μεγαλύτερο σύριαλ από ό,τι αυτό τη λάμψη. Εσύ το πρόλαβε κιόλα. Μπα δεν ασχολιόμαι. Λοιπόν. Εντάξει, ο Άρης είχε κάνει την πρότασή του, ήταν ξεκάθαρο, δεν ανέβαινε το ποσό το οποίο ήταν πρόθυμο να δώσει. Και από εκεί πέρα δεν μπορούσε να περιμένει μέχρι τέλος. Ο Γκαρσία φαίνεται ότι καταλήγει στην Μπέρμιγχαμ, όπως γράφουν ισπανικά και αγγλικά ΜΜΕ. Πηγές επικαλούμενες από τη Λας Πάλμας. Καταλήγει εκεί κυρίως λόγω Πάκο Ερέρα, ο οποίος δεν τον ήθελε στον Άρη. Τώρα τον θέλει και τον παίρνει μαζί του, τέλος πάντων. Στην αγγλική ομάδα, όπου δεν είναι προπονητής, είναι απλά βοηθός στο τεχνικό επιτελείο ο Πάκο Ερέρα. Και θα έχει εκεί μαζί του και τον Ματέο Γκαρσία στην Championship. Εκεί θα καταλήξει λοιπόν ο Αργεντινός. Οπότε θα κλείσει το κεφάλαιο και για τον Άρη, που ούτως ή άλλως έχει νομίζω πληρότητα στα extreme. Το αν θα αποκτηθεί ένα παίκτη ακόμη στην πορεία πιο ποιοτικό θα φανεί αυτή τη στιγμή. Νομίζω όμως ότι είναι εντάξει ο Άρης εκεί με Φετβαζίδη, με Λάρσον, με Ντιγκινί μπορεί να παίξει το πλάι, με Μαρτίνες. Έχει παίκτες νομίζω. Και ο Τόνσον σε κατάσταση έκτακτη ανάγκη μπορεί να παίξει εκεί. Έτσι. Οπότε τελειώνει και αυτό το θέμα του Ματέο Γκαρσία λοιπόν που καταλήγει στην Μπέρμιγχαμ. Θα τα πούμε συνέχεια και πιο αναλυτικά για Άρη. Υπάρχει και το θέμα του Βέλγου. Του Λόρενς Ντεμπόκ. Λόρενς Ντεμπόκ, έτσι, του αριστερού μπακ. Το οποίο αναμένεται να κλείσει και αυτό μετά το ρεβάνς της PMD, μετά το παιχνίδι με την LMSU. Βρίσκονται ο Άρης με τους Βέλγους, βρίσκονται στο τελικό στάδιο των διαπραγματεύσεων. Έτσι. Ο οποίος επέστρεψε από τη Leeds United έπειτα στη Leeds United έπειτα από τον δανεισμό του στην Οστάνδη. Μπορείτε να μπείτε στο λαμπά του Άρης να δείτε και το σχετικό δημοσίευμα. Είναι όπως το έχουν βάλει τα παιδιά. Που προκρίνεται για τη θέση του αριστερού μπακ για την οποία ενδιαφέρεται ο Άρης. Θα δούμε αν μπορέσουμε να έχουμε και τον Νίκο Παπαδόπουλο συνέχεια να μας πει αναλυτικότερα ότι υπάρχει γενικότερα και από το ρεπορτάζ των Κιτρινών Μαύρων. Πάμε τώρα σιγά σιγά στο πρώτο μας διάλειμμα. Εδώ παρέα ως και τις 5 θα είμαστε μέχρι το Ιβάνογλου για να τα πούμε όλα. Έχουμε και το κανάλι το οποίο θα μεταδώσει τη ρεβάνς που θα δείτε τον επαναληπτικό Ajax PAOK. Θα τα πούμε συνέχεια μόλις επιστρέψουμε από το break. Μένετε συντονισμένοι εδώ στο Λίμπερο 107,4. Επανερχόμαστε σε πολύ λίγο. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Λίμπερο 107,4 ακούτε. Ο Λίμπερο παντού ως και τις 5 με Γιώργο Παναγιωτήτη και Χρήστο Γιουβάνογλου στο μικρόφωνο. Παρέα θα πάμε για το επόμενο, για τις επόμενες 2,5 ώρες τώρα πλέον. Έχουμε αρκετά θεματάκια να πούμε. Καταρχήν, μαζί μας είναι και η ΕΚΔΕΛΤΑ 360, εκεί όπου η ποιότητα συναντά την εκπαίδευση. Επιλέξε μία από τις ειδικότητες του τομέα υγείας και αθλητισμού, βοηθός ψυχοθεραπείας, προπονητική, βοηθός εργοθεραπείας, διασώστης, βοηθός φαρμακείου, βοηθός νοσηλευτικής γενικής νοσηλείας, τραυματολογίας, χειρουργείου, μευτικής, ογκολογικών παθήσεων, μονάδων εντατικής θεραπείας, ατόμων με ειδικές παθήσεις, ακτινολογίας, οδοντικής τεχνολογίας, ιατρικών εργαστηρίων, διατροφής και διαιτολογίας και πάρε κρατικό δίπλωμα. Έχεις τη δυνατότητα να συνεχίσεις σπουδές σου για ένα ακόμη χρόνο σε ένα από τα εξειδικευμένα προγράμματα μετεκπαίδευσης, Sport Science, κλινική φυσικοθεραπεία παιδιατρική που προσφέρεται αποκλειστικά από το ΕΚΔΕΛΤΑ 360. Οι αιτήσεις εγγραφών έχουν ξεκινήσει. Για να κάνεις κράτηση της θέσης σου, μπες τώρα στο www.delta360.gr ή επισκέψου τη σχολή από κοντά. Οι εκπαιδευτικοί σύμβουλοι είναι στη διάθεσή σου καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 9 το βράδυ για να σε ενημερώσουν αναλυτικά για τις ειδικότητες και για τα προνομιακά δίδακτρα που ισχύουν αυτή την περίοδο. Έκλεισε η τηλεοπτική μετάδοση του αγώνα ρεβάνς του ΠΑΟΚ με τον Αγιάξ, όχι το πρώτο παιχνίδι που θα γίνει στην Τούμπα. Η ρεβάνς που θα γίνει στην Ολλανδία στις 13 του Αυγούστου. Έτσι, στην Γιώχα Κρόεφ Αρίνα. Βράδυ είναι στις 9.30 βράδυ Τρίτης το παιχνίδι. Θα μεταδοθεί από την Κοσμοτέ TV. Έτσι, Κοσμοτέ TV λοιπόν πήρε τα τηλεοπτικά δικαιώματα. Όσον αφορά το πρώτο παιχνίδι, το παιχνίδι της Τούμπας που συζητούσαμε και πριν με τον Γιώργο, δεν έχει γίνει ακόμα γνωστό το που θα το δούμε. Πάντως φαβορεί φαίνεται πως είναι το Open από αυτά που διαβάζουμε. Ναι. Για να κλείσει το μάτι και να το δείξει λεπτά. Θυμίζουμε ότι το Open πέρσι είχε δείξει τους αγώνες ρεβάνς του ΠΑΟΚ σε δεύτερο και τρίτο προκριματικό γύρο μέσα στην έδρα της Βασιλείας, στο δεύτερο προκριματικό γύρο, και μέσα στην έδρα της Σπαρτάκ Μόσχα στο τρίτο προκριματικό γύρο. Τα εκτός παιχνίδια. Φέτος ίσως δούμε από το Open το πρώτο παιχνίδι που θα γίνει στην Τούμπα την επόμενη Τρίτη. Δυνατή κίνηση αναμφίβολα για το κανάλι του Ιβάν Σαββίδη. Θα είναι, ναι. Αν οριστικοποιηθεί, σίγουρα. Θα είναι και από ό,τι υπάρχει έτσι στην πόλη, η αίσθηση που έχει στην πόλη είναι ότι ο ΠΑΟΚ πλησιάζει κιόλας
τα τηλεοπτικά του δικαιώματα και για τη σεζόν στο Open, καθώς από τη στιγμή που η προσφορά της ΕΡΤ δεν τον καλύπτει και η Νόβα δεν μπορεί να ανέβει άλλο σε χρήματα, το Open φαντάζει πιο έτσι ρεαλιστική λύση για τον, για τον ΠΑΟΚ. Να δούμε, ακόμη αυτή την ιστορία με τηλεοπτικά, αν και έχει αργήσει γενικότερα το θέμα, αλλά ακόμη νομίζω ότι δεν θα δούμε και σύντομα οριστικές εξελίξεις στο θέμα των τηλεοπτικών. Εντάξει, ελληνικό ποδόσφαιρο, εσύ είπαμε, όλα είναι ρευστά, ακόμη και μια ανάσα πριν φτάσουμε στην έναρξη του πρωταθλήματος. Έτσι θα ξεκινήσει κιόλας το πρωτάθλημα. Κεντρικός χορηγός δεν έχει βρεθεί ακόμα. Πέρσι είχαμε τη Σουρατή, φέτος δεν ξέρω τι θα γίνει. Θα δούμε, ακόμη υπάρχει δρόμος, περιμένουμε. Ω, καλά, σίγουρα. Έτσι, λοιπόν, να συνεχίσουμε με ΠΑΟΚ, Χρήστο. Ναι, ο Λάσλο Μπόλωνη, από ό,τι βλέπω εδώ στο ΠΑΟΚ 24, μίλησε σε πορτογαλικό μέσο, σχολιάζοντας μεταξύ των άλλων και τον Δικέφαλο. Αναλυτικά είπε ότι είναι ένα δύσκολο κλαμπ. Όταν ήμουν εκεί, είχαμε μια περίπλοκη σεζόν, ενώ το πολιτικό κλίμα στη χώρα τότε δεν βοηθούσε. Η ομάδα δεν είχε χρήματα τότε. Ο ΠΑΟΚ ήταν γεμάτος χρέη, τώρα η κατάσταση έχει αλλάξει. Ο τωρινός πρόεδρος του ΠΑΟΚ είναι άλλος και χρηματοδοτεί αρκετά την ομάδα. Μίλησε και για τον Άμπελ Φερέιρα, ο Ρουμάνος τεχνικός. Είπε ότι ο Άμπελ Φερέιρα πρέπει να έχει πολύ θάρρος για να λάβει την απόφαση να πάει στην Ελλάδα. Ο ΠΑΟΚ είναι ένας μεγάλος σύλλογος, αλλά η ατμόσφαιρα είναι πραγματικά δύσκολη και απαιτητική. Έτσι. Ο οποίος έχει αρκετούς νοσταλγούς, έτσι. Πολύ φίλοι του ΠΑΟΚ. Ακούστηκε νομίζω και το όνομά του και για την εθνική. Πριν υπάρχει προφορική. Και όποτε έχουμε αλλαγή προπονητή στον ΠΑΟΚ, πάντα παίζει το όνομά του. Υπάρχει στα σενάρια. Είναι μαζί με τον Άγγελο, τον Αναστασιάδη. Από τα πιθανά ονόματα που ακούγονται συνέχεια. Ο Λάσλο Μπόλωνη, ο οποίος δεν τα πήγε κι άσχημα στη θητεία του στον ΠΑΟΚ, είναι αλήθεια. Αλλά... Ναι, ήταν όπως είπε και ο ίδιος τώρα στις δηλώσεις που έκανε χθες, πότε τις έκανε, ότι ήταν μια περίπλοκη κατάσταση τότε στον ΠΑΟΚ. Ήταν διαφορετικά τα πράγματα σίγουρα. Σε άλλη φάση ήταν ο ΠΑΟΚ τότε. Αλλά έχουν να θυμούνται από αυτόν τον Φιλιππάκ το Σταφυλίδη, για παράδειγμα, τον οποίο είχε αναδείξει. Και εντάξει, ο άνθρωπος ανέδειξε και τον Κριστιανό Ρονάλντο. Σε αυτόν τον τομέα, στο να αναδεικνύει παιδιά από τις ακαδημίες, νομίζω είναι από τους κορυφαίους. Από τους μέντερ του. Ναι, έχει δείξει έργο. Και αφού πιάσαμε τα του Πάκου, να πούμε ότι ο 27χρονος Αργεντινός επιθετικός, ο Γκουστάβο Μπλάνκο, που ανοίξει στη Σαχτάρ, είναι στο στόχαστρο του ΠΑΟΚ, καθώς ο Άβελ Φερέα θέλει έναν επιθετικό με διαφορετικά χαρακτηριστικά από αυτά του Τσουμπάκπον, του Σβιντέρσκι, αλλά και του Γαϊτανίδη. Ο μικρός, ο οποίος μάλλον θα μείνει στο ρόστερ και για τη σεζόν, έχει πείσει τον Φερέιρα. Μπορείτε να μπείτε στο repress.gr, εκεί που τα παιδιά κάνανε την ανάλυση του 26χρονου επιθετικού. Να πούμε ότι με τη Μάλαγα που αγωνίστηκε πέρσι, μέτρησε 41 συμμετοχές με 9 γκολ και 7 assist. Έχει αγωνιστεί, όπως βλέπω εδώ, στην Σαχτάρ Ντόνετς, στην Καρπάτη Λβίβ, στην Ασίρσκα και ανήκει, όπως είπαμε, στην Σαχτάρ Ντόνετς. Μπαίνετε στο repress.gr να βρείτε τα χαρακτηριστικά του και την ανάλυση του παιχνιδιού του. Εσύ, επειδή είσαι φαν του μάνατζερ, Χρήστο, όπως μας έχεις πει, για πες πώς τον βλέπεις, μάνατζερικά. Μάνατζερικά. Νομίζω ότι επειδή ακριβώς έχει τα εντελώς διαφορετικά χαρακτηριστικά από τον Τσούμπα και από τον Σβιντέρσκι, το τελείωμα που βλέπω εδώ η επιτάχυνσή του, με συγχωρείτε γιατί είναι στα αγγλικά και πρέπει να κάνω τη μετάφραση ταυτόχρονα, γι' αυτό υπάρχει έτσι μια καθυστέρηση, με 15, 14 και 13 με 14,5 μέσο όρο, όπως λένε εδώ πέρα τα παιδιά στο repress από το Football Manager, είναι νομίζω ένας άκρος ικανοποιητικός συνδυασμός. Βλέπω ότι είναι πάρα πολύ καλός με το κεφάλι, με μια βαθμολογία στα 16, όπως και έχει κίνηση χωρίς την μπάλα στο 16. Δηλαδή φτάνει περίπου στις τα ratings των μεγάλων παικτών. Εκείνο του, ναι. Όταν βλέπουμε ότι μέσω όρο οι κορυφαίοι παίκτες έχουν 17,5 και 18, το 16 νομίζω είναι πάρα πολύ καλά. Βέβαια, σίγουρα. Καλή περίπτωση δηλαδή. Για τον Μπλάνκο. Όπως επίσης φαίνεται. Την αξία του εδώ βλέπω τώρα όμως. Είναι στα 11,25 εκατομμύρια. Μεγάλη. Εντάξει, δεν θα για το πάρει. Για τα δεδομένα του ΠΑΟΚ είναι μεγάλη. Εντάξει, νομίζω ότι δεν θα τον πάρει έτσι ο ΠΑΟΚ. Έτσι. Είναι ψηλός, είναι 1,90. Δεν έχει και το καλύτερο pace, όπως λέμε, ούτε την καλύτερη εργατικότητα με το 15. Παρ' όλα αυτά,
το σθένος του στο 17, το μήκος του άλματός του στο 16, αλλά και η κεφαλιά του στο 16, αποδεικνύει ότι το θέλει για συγκεκριμένες περιπτώσεις ο Άμπελ Φερέιρα. Είναι ένα φορ βαρύ που θα γεμίσει την περιοχή. Ακριβώς. Δεν έχει ο ΠΑΟΚ ένα τέτοιο, είναι αλήθεια. Ακριβώς. Και αν πάρει κι άλλον επιθετικό, νομίζω θα είναι σε αυτό το στυλ, με αυτά τα χαρακτηριστικά. Τώρα λίγο με ανησυχεί αυτό το η τρίπλα στο 12, η ικανότητα να τριπλάρει δηλαδή, αλλά και η πάσα του που είναι στο 12. Στο συνδυαστικό ποδόσφαιρο, από ότι δεν πρέπει να είναι και πάρα πολύ καλός. Είναι πιο πολύ σε στυλ Πρίγιοβιτ, νομίζω. Mm-hmm. Αλλά εντάξει, αυτό μένει να φανεί. Πάντως για το ύψος του και για τα κιλά του, από ό,τι βλέπω, εδώ το 16 που έχει στην κίνηση χωρίς την μπάλα είναι πάρα πολύ χρήσιμο, πραγματικά. Και εκτός από τον Γκουστάβο Μπλάνκο, όπως αποκάλυψε χθες και το ΠΑΟ 24, ο Αλμπορνός είναι στη λίστα του ΠΑΟΚ, έτσι. Ο αμυντικός του Ανόβερου ψάχνεται για να έρθει στην Θεσσαλονίκη. Έχει ύψος 1,80, είναι 28 χρονών, πάρα πολύ καλή ηλικία νομίζω. Ξεκίνησε, λέει, την καριέρα του στη Σουηδία. Υπήρξε συμπαίκτης με τον Ρόμπιν Όλσεν στη Μάλμε. Ωραίο, καλός τερματοφύλακας Όλσεν. Όχι. Από τότε που έφυγε από τον ΠΑΟΚ, πάντως εντάξει, τον ΠΑΟΚ δεν είναι τις καλύτερες εντυπώσεις στην αλήθεια. Έφυγε από τον ΠΑΟΚ, πήγε στη Ρώμα, έκανε 5-6 καλές εμφανίσεις και τώρα η Ρώμα τον πούλησε, νομίζω. Ψάχνει να τον πουλήσει. Ναι, είχε κάνει στην Κοπεχάγη καλή. Μία-δύο καλές χρονιές. Ναι. Και μετά πήγε στη Ρώμα, έχεις δίκιο. Είχε παίξει και στο Champions League τότε. Με την εθνική χιλή έχει 13 συμμετοχές λοιπόν ο Αλμπορνός από ό,τι βλέπαμε. 11 σε φιλικά παιχνίδια και 2 στο Copa America του 2015 που το σήκωσε κιόλας η χιλή. Συνολικά με τον Όβορο έχει 116 συμμετοχές, 1 γκολ και 12 assist, ενώ στη Μάλμε 82 συμμετοχές σε 3 χρόνια με 6 γκολ και 7 assist. Είναι κοντά στον ΠΑΟΚ ο Χιλιανός. Τώρα μένει να δούμε αν θα υπάρξει οριστική συμφωνία. Σαν σήμερα νομίζω είναι μια ιδιαίτερη μέρα για τους φίλους του ΠΑΟΚ, καθώς 30 Ιουλίου προσγειώθηκε στη Θεσσαλονίκη στο αεροδρόμιο Μακεδονία του 2008, παρακαλώ. Πέρασαν 11 χρόνια. Πέρασαν 10 χρόνια από τότε που ο Απάτσι, ο Πάπλο Γκαρσία, πάτησε στη Θεσσαλονίκη. 11 χρόνια πριν, ο Πάπλο Γκαρσία προσγειώθηκε στη Θεσσαλονίκη και έγραψε το όνομά του στην ιστορία. Και πώς ήταν τότε τα πράγματα στον ΠΑΟΚ και πώς έχουν αλλάξει μέσα σε μια δεκαετία, έτσι. Ναι, εντάξει, ο Ινδιάνος του ΠΑΟΚ. Ινδιάνος πραγματικός. Και πού να το φανταζόταν και ο ίδιος τότε, εκείνο το μεσημέρι, σαν σήμερα πριν 11 χρόνια που ήρθε στη Θεσσαλονίκη, όταν πάτησε το πόδι στο αεροδρόμιο. Και εντάξει, είχε αντικρίσει και εντυπωσιακή υποδοχή, δεν το περίμενε νομίζω ούτε ο ίδιος. Αλλά πού να το φανταζόταν. Είχε βουλιάξει το αεροδρόμιο. Είχε πολύ κόσμο. Είχε πάρα πολύ κόσμο. Πού να το φανταζόταν το τι θα ακολουθούσε όλα τα επόμενα χρόνια, έτσι. Μέρα μεσημέρι, 3,5 ώρα, μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού. Ναι. Γεμάτο αεροδρόμιο Μακεδονία. Τότε πήγαινε ο κόσμος στο αεροδρόμιο να υποδεχτεί παίκτες εκείνα τα χρόνια. Τώρα δεν το βλέπουμε αυτό. Τώρα ναι. Μόνο αν είναι κάποιο έτσι μεγάλο όνομα όπως έφερε ο Μπερμπάτοφ. Πάω και έφερε τον Μπερμπάτοφ. Ναι, εντάξει. Που είχε έρθει με αμάξιο ο Μπερμπάτοφ. Ναι, ήρθε και παρουσιάστηκε με την Bentley. Που άνοιξε τα μπλόκα. Μάμε, είχε εκεί και στα σύνορα πρέπει να είχε υποδοχή. Κάτι τέτοιο, κάτι είχε συμβεί. Αλλά είχε και στην Τούμπα ολόκληρο σκηνικό είχε στη τότε τον Μπερμπάτοφ. Ήταν η αρχή της μεταμόρφωσης του ΠΑΟΚ όσον αφορά στις παρουσιάσεις και στα λοιπά. Έτσι, 11 χρόνια μετά, ο Πάμπλο Γκαρσία, ο δικός μας Πάμπλο, συνεχίζει να είναι μέλος της οικογένειας του ΠΑΟΚ. Είναι ένας ζωντανός τρίλος για τον ΠΑΟΚ, καθώς είναι προπονητής της ΚΑΠΑ 19. Πήρε το πρωτάθλημα πέρσι με την ΚΑΠΑ 19. Το όνομά του έπαιξε στα ρεπορτάζ για τη διαδοχή του Ρασβάλου Τσέσκου στο μπάνκο του ΠΑΟΚ, αλλά η περίπτωση δεν προχώρησε καθώς δεν έχει το απαραίτητο δίπλωμα προπονητικής για να κάτσει. Και δεν είναι ακόμα η στιγμή, νομίζω. Θα κεγότανε. Αν με ρωτάς προσωπικά, θα ήθελα πάρα πολύ να δω τον Πάμπλο προπονητή. Αλλά όχι ακόμα. Ναι, αλλά δεν νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή. Ναι. Νομίζω ότι θα κεγότανε ο Πάμπλο και θα ήταν έτσι. Νομίζω θα έρθει κάποια στιγμή η ώρα πάντως. Θα το δούμε γι' αυτό. Νομίζω ότι καλό θα ήταν πρώτα να πάει να αναλάβει 2-3 άλλες ομάδες. Να αναλάβει την αντρική ομάδα, έτσι, τη μεγάλη, όχι την ΚΑΠΑ 19. Ναι. Και όταν πρέπει και όταν έρθει η στιγμή και όταν το φωνάξει ο ΠΑΟΚ πίσω,
και είναι το κατάλληλο timing να δούμε ένα Παμπλο ο οποίος θα έρθει για να δώσει τρόπαια και τίτλους στον ΠΑΟΚ. Θα δούμε ως τότε. Ναι, νομίζω ότι και στην ΚΑΠΑ 19 κάνει εξαιρετική δουλειά τους ή άλλους, έτσι, με τους δύο τίτλους που έχει πάρει, ναι, ναι. Το αποδεικνύει στο έπακρο. Εννοείται. Λοιπόν, διαβάζω τώρα, να πάμε σε κάτι άλλο, ανακοίνωση της ΚΑΕΡΑ Κλής για τα ειστήρια διαρκείας, η οποία υπάρχει, μπορείτε να την δείτε και στην επίσημη σελίδα της ομάδας. ΚΑΕΡΑ Κλής καλεί τον φιλάθλο κόσμο να προμηθευτεί εγκαίρως το ειστήριο διαρκείας, καθώς το ενδιαφέρον είναι μεγάλο και ο αριθμός πλέον περιορισμένος. Με ένα διαρκεία στηρίζει την προσπάθεια της ομάδας μας και παράλληλα εξασφαλίζεται σε τρομερά χαμηλή τιμή τη δυνατότητα να παρακολουθήσετε τον Ηρακλή στην Α1 και πάλι κόντρα σε ομάδες ψηλού επίπεδου, όπως ελπίζουμε να παρουσιαστεί και η δική μας. Κλείστε εγκαίρως θέση σας στο Ιβανόφιο. Και υπάρχει και αναλυτική ενημέρωση συνέχεια. Τα εκδοτήρια λειτουργούν καθημερινές από τις 11 ως τις 2 το πρωί και από τις 6 ως τις 9 το απόγευμα. Και υπάρχει δυνατότητα κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό που δίνει η ΚΑΕ. Υπάρχει αυτό στην επίσημη ανακοίνωση, στην επίσημη σελίδα της ομάδας. Κάτι που ισχύει και για τη διάθεση των μετοχών, όπως αναφέρει η ΚΑΕΡΑΚΛΙΣ. Οι τιμές των εισιτηρίων, υπενθυμίζει η ΚΑΕΡΑΚΛΙΣ, ότι είναι στις θύρες 6 και 7 στο μεγάλο πέταλο 100 ευρώ, στη θύρα 1 150 ευρώ, στη θύρα 2 200 ευρώ και στις θύρες 4 και 5 επίσης 200 ευρώ. Στη θύρα VIP στα κεντρικά καθίσματα 300 ευρώ. Η κράτηση της θέσης και στα καθίσματα VIP 16 θέσεις υπάρχουν εκεί. Η κράτηση θέσεως νερό ή αναψυκτικό ή καφές, είσοδο στο VIP Lounge Mass Program σε κάθε αγώνα 500 ευρώ. Και υπάρχουν και courtside box seats, θέσεις μέσα στο γήπεδο για 4-6 άτομα σε διακεκριμένο σημείο με όλες τις παροχές VIP και δυνατότητα διαφημιστικής πινακίδας που είναι στις 3.000 ευρώ, όπως αναφέρει η ΚΑΕ Ηρακλής. Το μπάσκετ του Ηρακλή, εκεί όπου έχει από χθες ανακοινωθεί, όπως είπαμε, και ο Βασίλης Καβαδάς, από την Κυριακή μάλλον προχθές. Υπάρχουν συζητήσεις με Wiggins, συνθετικός και ο Μανολόπουλος για να έρθει. Υπάρχει και το θέμα του Ζάρα, από τον οποίο ο Ηρακλής περιμένει απάντηση. Ο Ζάρας ήταν συζητήσει και με την πλευρά του Άρη. Ο Ζάρας, ο οποίος θα αποτελέσει παρελθόν από τον ΠΑΟΚ. Στο μπάσκετ του Ηρακλή, που γενικότερα προετοιμάζονται για την επιστροφή της ομάδας στην Basket League έπειτα από 8 ολόκληρα χρόνια. Ο Καβαδάς έκανε και μια ανάρτηση σήμερα στα social media, δηλώνοντας ενθουσιασμένος και ευτυχισμένος με την μεταγραφή του στον Γυραιό. Θέλει φέτος να επανέλθει και ο ίδιος μετά τον περισσότερο τραυματισμό που τον κράτησε στον πάγκο στην ΑΕΚ. Και νομίζω ότι είναι σε καλό δρόμο ο μπασκετικός Ηρακλής. Έτσι, Χρήστο, πώς το βλέπεις? Ναι, νομίζω ότι μετά και την άνοδό του στην Α1 μετά από 8 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, θα με διορθώσεις. Ναι, ναι, ναι. Είναι σε πολύ καλό δρόμο. Νομίζω ότι θα είναι η ισχυρότερη ομάδα της πόλης μας. Γιατί και ΠΑΟΚ και Άρης. Έτσι όπως είναι τώρα, ΠΑΟΚ και Άρης. Είναι σε πολύ κακή κατάσταση. Και να αλλάξει κάτι δραματικά ώσπου να φτάσουμε στην έναρξη σεζόν. Εντάξει, από τη μία ο ΠΑΟΚ έχει από πίσω έναν Ιβάν Σαββίδη, αλλά το οποίο δεν μπορεί να συνέχεια να είναι ο χρηματοδότης της ομάδας. Για δες ποιος ήρθε. Ναι, πω, έχουμε Γιώργο Μπαϊράμι εδώ μαζί μας. Χαμός στο στούντιο του Λίμπερο 107,4. Στέλνετε τα μηνύματά σας σε Γιώργο Μπαϊράμι. FM γεννώ αποστολή στο 54526. Να τα λέμε και αυτά. Ναι, έτσι για ό,τι οποιοδήποτε θέμα θελήσετε. Να σχολιάσουμε παρέα. Εδώ ο Γιώργος Μπαϊράμις ήρθε να μας πει. Γιατί θα μας πεις, Γιώργο? Δώσ' του δύο λεπτά έτσι λίγο να. Πάρε το χρόνο σου. Ωραία. Μεγάλωσε παρέα. Γίναμε τρεις εδώ στο στούντιο του Λίμπερο 107,4. Ο Λίμπερο παντού και ο Λίμπερο πλήρης παντού πλέον. Πάλι στην γωνία εμένα με βάλατε. Πάλι στην γωνία. Αχ. Παραπονιέται, ακόμη δεν ήρθε. Εδώ. Γιώργος και στην άκρη Χρήστος. Έτσι ακριβώς. Παρέα θα πάμε έως και τις 5 με ό,τι άλλο υπάρχει στην αθλητική επικαιρότητα και ό,τι προκύπτει φυσικά και συνέχεια. Τα λέμε εδώ για ΠΑΟΚ, για Άρη, για Ηρακλή. Έχουμε και τα διεθνή, τα μεταγραφικά. Η Παρή λέει ρίχνει τις απαιτήσεις για τον Νεϊμάρ. Από τα 300 που ήθελε πάει στα 180. Εντάξει, τίποτα. Έχει πέσει κατακόρυφα, έτσι νομίζω πλέον. Στα μισά. Ναι, τίποτα. Στα μισά. Σχεδόν στα μισά και 180 εκατομμύρια. Και τι είναι τώρα, εντάξει. Άμα αναλογιστείς ότι έδωσε 220 για να τον πάρει. Είναι και αυτό μια άποψη, ναι. Αλλά εντάξει, δεν νομίζω και πάλι ότι θα δώσει κάποια ομάδα αυτή τη στιγμή για τον Νεϊμάρ. Έτσι όπως είναι στην κατάσταση που είναι ο Νεϊμάρ, θα δώσει 180 εκατομμύρια για να τον πάρει. Δεν ξέρω. Και η Μπαρτσελόνα. Η Μπαρτσελόνα δίνει. Η τελευταία της πρόταση ήταν 100 μαζί με τον Ντεμπελέ και τον Κουτίνιο. Που θέλει να του ξεφορτωθεί. Ακριβώς. Και πάλι δεν νομίζω ότι θα επιμείνει και πολύ η Μπαρτσελόνα. Έχει κάνει και δηλώσει ο Μπαρτομέου που είχε πει ότι
Δεν θα ασχοληθούμε άλλο, γιατί ανοίξει την Παρή και με αυτές τις απαιτήσεις. Τώρα, βέβαια, από έψαν οι απαιτήσεις, όσο αλλάξουν τα δεδομένα, αλλά η Μπαρτσελόνα έχει Γκριεσμάν, έχει Μέση, έχει Σουάρες. Πού να τον βάλει? Πώς θα πρωτοπαίξει, θα παίξει 4 δυτικοί? Και πίσω δεν θα γίνεται. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Είναι το μόνο σίγουρο. Αν και έχει αποκτήσει τον. Έχει αποκτήσει τον De Jong η Μπαρτσελόνα στα χαφ. Ναι. Αλλά εντάξει, τώρα αν θα παίξει με όλους αυτούς, νομίζω σε μια δεκάδα δεν χωράνε. Είναι ζήτημα για τον Ερνέστο Βαλβέρδε η διαχείριση των παικτών. Ναι. Λοιπόν, να δούμε. Ναι, ακόμη θα κάνουν και άλλες μεταγραφές, λες, όλοι αυτοί. Μπαρτσελόνα, Μπάγκερ, Ρεάλ, Γιουβέντους. Θα δούμε και άλλες μεγάλες μεταγραφές. Κάτι ακούγεται ότι η Ρεάλ θα πάει να πάρει το Πογκμπά. Είναι η αλήθεια. Άλλο σύριαλ από εκεί. Νεϊμάρ και Πογκμπά είναι φέτος τα δύο πιο καυτά ονόματα. Εντάξει, με δεδομένο το ότι. Έχουν ξεκινήσει από το Μάιο τα σενάρια και θα πάνε μέχρι Σεπτέμβριο, νομίζω. Θα τελειώσουν τα γραφική περίοδο και ακόμη θα ακούμε για το Γενάρη μετά για Πογκμπά και Νεϊμάρ. Ναι, αλλά με δεδομένο το ότι η United έχει έρθει σε συμφωνία για το Μιλίνκοβιτς Σάβιτς στα 75 εκατομμύρια με τη Λάτσιο, νομίζω ότι δημιουργούνται οι προποθέσεις για τη Ρεάλ και την. Για τη Ρεάλ και για τη United, άμα θέλεις, να παραδώσει ή να δώσει ο καθένας όπως θέλει το εκλαμβάνει τον Pogba στη Ρεάλ Μαδρίτης. Ναι. Να κάνω και εγώ την πρώτη μου παρέμβαση τώρα που καλωδιώθηκα. Πες μας, Γρήγορα. Για τον Μιλίνκοβιτς Σάβιτς, επειδή άκουσα, εντάξει, είναι μεγάλος παίχτης, είναι παιχταράς ο άνθρωπος. Και όσοι παίζουν και FIFA το ξέρουν πολύ καλά αυτό. Γιατί όσοι παίζουν manager δεν το ξέρουν. Και manager, εντάξει, εγώ δεν παίζω manager, παίζω FIFA όμως και γι' αυτό ξέρω αυτό να πω. Είναι παιχταράς και είναι βράχος εκεί πέρα. Ηλικία, ναι. Ναι. Στηρίζει και την αμυντική λειτουργία και την επιθετική. Είναι ένα πάρα πολύ καλό παίκτη. All around player. Ένα box to box μέσο να πει. Είναι πάρα πολύ καλό. Για την Ρεάλ ακούγεται. Για ποιον ακούγεται? Όχι, για την United. Έχουν έρθει σε συμφωνία. Στην αντικαταστάτηση του Μπογκμπά. Ο οποίο Μπογκμπά θέλει να φύγει, φαίνεται. Και μάλιστα πριν από λίγο, σήμερα βασικά βγήκε αυτή η είδηση. Πήρε τη θέση του Γάλλου και ο Μπάστιαν Σβάινστάιγκερ. Ένας παλιός παίχτης της Manchester United, πλέον αγωνίζεται στην Αμερική. Παίζει ακόμα ο Σβάινστάιγκερ. Ναι, παίζει. Πόσο ακόμα. Πόσο χρόνο είναι, δεσί? Πρέπει να έφτασε, όχι πρέπει, είναι 34. Μόνο. Είναι 34 και παίζει τους 34 ήταν όταν σήκωσε η Γερμανία το παγκόσμιο. Όχι, εσύ αποκλείεται να είναι 34. Ναι, είναι 34 χρονών και παίζει στους Chicago Fires. Chicago Fire, αυτό δεν είναι σειρά. Νομίζω έργο είναι αυτό. Ναι, είναι. Δεν υπάρχει περίπτωση να είναι 34 χρονών ο Σβάινστάιγκερ, παιδιά. Είναι του 84. 1η Αυγούστου του 1984. Είναι μόνο 34 χρόνια ο Σβάινστάιγκερ. Είδες που δεν κάνω λάθος. Εντάξει, οφείλουμε να συγγνώμη στον Γιώργο Μπαϊράμι. 35 βασικά. Τα κλείνει μεθαύριο. Εντάξει, 35. Ναι, 35, έστω. Κι εγώ μεγαλύτερος νομίζω ότι είναι στην αρχή. Ναι, ρε, εσύ. Κι εγώ είχα την εντύπωση ότι είναι 40-42. Ο οποίος παντρεύτηκε κιόλας πρόσφατα. Έτσι. Να ζήσει το παιδί. Αθλήτρια, την Άννα Ιβάνοβιτς, την τενίστρια. Η οποία και αυτή έχει αποσυρθεί όμως από τους. Σερβίδα είναι η κυρία, ξέρουμε. Ναι, είναι τη Σερβία. Είναι. Α, εντάξει τότε. Το Σβάινστάιγκερ είναι μόνο 34. 121 συμμετοχές στην εθνική Γερμανία έχει, 24 γκολ. 342 συμμετοχές στην Bayern σε 11 χρόνια. Και ο Μοιραίος το 2012 σε εκείνο το τελικό με την Chelsea στο Allianz Arena που έχασε το τελευταίο πέναλτι για την Bayern. Εντάξει, τώρα ο Σβάινστάιγκερ ήταν ο Μοιραίος ή άλλη που δεν πήδηξε κανείς να πάρει κεφαλιά από τον Drogba. Ο Μοιραίος ήταν ίσως ο Ρόμπεν που είχε χάσει και το πέναλτι, δεν έχασε κάποια ευκαιρία. Γενικά ο Ρόμπεν, ο οποίος σταμάτησε την καριέρα του πριν λίγο καιρό, ήταν πολλές φορές Μοιραίος και για την ομάδα του, αλλά και για την εθνική. Δεν ξεχνιέται εκείνο το ανεπανάληπτο τέτα τέτ που έχασε στον τελικό του παγκοσμίου κυπέλλου του 2010. Βέβαια, για να τα λέμε όλα. Το έβγαλε και σίγες. Όχι, εκτός από αυτό, ο Ρόμπεν για τον τελικό του 12 εξηλαιώθηκε του 13 που έβαλε το νικητήριο. Έβαλε το νικητήριο, ακριβώς. Ναι, να το πούμε και αυτό, να πούμε και τα καλά. Μεγάλος παίχτης, έτσι. Ναι, αυτό σαν ο τίτλο. Δεν μπορεί να βάλει τίτλο. Θα ήταν πολύ μεγαλύτερο αν δεν είχε του τραυματισμού. Ναι, ήταν λίγο γυάλινο. Όχι, ήταν πολύ γυάλινο. Αλλά για τα δεδομένα αυτά και για του τραυματισμού που είχε, έκανε μια εξαιρετική πορεία. Και αν δεν ήταν σε περίοδο κοινή με Μέση και Ρονάλντο, θα ήταν από του top, νομίζω. Ναι. Ίσως αδικήθηκε λίγο σε αυτό. Θα μπορούσε να διεκδικήσει κάποια χρυσή μπάλα. Εντάξει, πολλές φορές βέβαια με αυτό με τη χρυσή μπάλα είναι λίγο σχετικό. Γιατί έχουν έρθει στο φως δημοσιότητας πολλές δηλώσεις παιχτών που πιστεύαν ότι αξίζανε την χρυσή μπάλα και εν τέλει δεν την κατακτήσαν. Όπως ο Νόιερ το 13, ο Σνάιντερ το 10, ο Γκριεσμάν εναντιώθηκε φέτος. Αυτή η κουβέντα δεν σταματάει ποτέ. Πάντα θα υπάρχουν κάποιοι αδικημένοι. Αυτό και τον Σβάινστάιγκερ που ξεκίνησα να λέω. Ο Ράμος δεν έπρεπε να πάρει.
Όχι. Θα μπορούσε και ο Ράμος, ναι. Ο τελευταίος αμυντικός που πήρε χρυσή μπάλα ποιος ήταν? Για θυμηθείτε. Μπράβο, ωραίο. Όταν ωραίος. Πήρε το Μουντιάλ με την Ιταλία. Ο Καναβάρο και είχε φύγει από την Γιουβέντους τότε. Όχι το 10, ναι. το 6. Το 6, όχι. Και έφυγε και από την Γιουβέντους τότε με το σκάνδαλο το γνωστό που είχε γίνει και πήγε στην Ρεάλ Μαδρίτης. Αυτό που έλεγα για τον Σβάινστάιγκερ, ότι προέτρεψε την διοίκηση της Manchester United να αφήσει τον Πογκμπά να αποχωρήσει αν ο ίδιος το επιθυμεί. Και δηλώνει χαρακτηριστικά ότι αν ένας παίκτης θέλει να φύγει από το σύλλογο, δεν πρέπει να το σταματάς. Χρειάζεσαι παίκτες που να είναι 100% αφοσιωμένοι στην ομάδα και ενδιαφέρονται για αυτή. Αυτός είναι ο μοναδικός τρόπος να επιβιώσεις στο κορυφαίο επίπεδο και να έχεις επιτυχίες. Αυτό αλήθεια είναι. Ο Πολ λέει είναι ένας εξαιρετικός παίκτης. Απλά ψάχνει μια ομάδα όπου θα μπορεί να παίζει το ίδιο στυλ παιχνιδιού με αυτό στην εθνική Γαλλία. Αν του δώσουν αυτό το είδος ομάδας γύρω του, θα ήταν χαρούμενος στη United. Εγώ δεν το πιστεύω αυτό. Ότι θέλει να, γενικά να αποχωρήσει από την ομάδα να αγωνιστεί στο υψηλότερο επίπεδο. Γιατί η United δεν θα είναι στο Champions League. Όταν έφυγε ο Μουρινιό, είδαμε έναν άλλο Πογκμπά. Αλλά μετά πάλι υπήρχε πτώση. Κοίταξε, εγώ πιστεύω ότι πιο πολύ τον ενδιαφέρει να αγωνίζεται στο υψηλότερο επίπεδο. Εντάξει, η Manchester United φυσικά είναι μια ιστορική ομάδα που έχει καλούς παίχτες, είναι σε καλό επίπεδο, αλλά δεν παίζει στο Champions League. Ναι. Δεν παίζει. Παίζει και το ρόλο του για αυτό. Παίχτες σαν τον Μπογκμπά να μένουν στο Europa League, όπως και πέρυσι με τον Αζάρ. Αυτό έγινε. Ένας παίχτης του επίπεδου του Αζάρ, ο οποίος είναι στο top 5 αυτή τη στιγμή, τον καλύτερο ποδοσφαιριστή στον κόσμο, έπαιζε στο Europa League. Δεν έπαιζε στο Champions League. Το πήρε βέβαια. Εντάξει, δεν έπαιξε και σε πολλά μάτς, είναι η αλήθεια. Νομίζω ότι ήταν νοκάουτ και μετά τον έβαζε. Γιατί και στα μάτς με τον Πάουκ ο Μίλος δεν ήταν καν αποστολή. Ναι, με τον Πάουκ νομίζω δεν είχε παίξει. Γενικά δεν έπαιξε στους ομίλους. Εντάξει, νομίζω, τόσο υλικό που είχε η Chelsea δεν περίμενε τον Αζάρ για αυτά τα παιχνίδια. Στα κρίσιμα παιχνίδια. Ναι. Αλλά δεν ήταν επίπεδο γύρω από λίγο Αζάρ για να παίζει σε αυτή τη διοργάνωση. Δεν το συζητάμε, ναι. Λοιπόν, φτάσαμε στις 3, κλείνουμε την πρώτη ώρα τη εκπομπή στο Λίμπερο Παντού. Γίναμε και 3 πλέον στην παρέα με Χρήστο Γιωβάνογλου και Γιώργο Μπαϊράμι. Πάμε στο δεύτερο μας διάλειμμα. Μένετε συντονισμένοι εδώ στο Λίμπερο 107,4. Να επιστρέψουμε να δούμε λίγο και τη δράση που υπάρχει σήμερα στα παιχνίδια για τα προκριματικά Champions League και Europa League. Αμέσως μετά το break. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Λίμπερο 107,4. Λίμπερο Παντού. Με Χρήστο Γιωβάνογλου, Γιώργο Παναγιωτίδη και Γιώργο Μπαϊράμι. Είμαστε 11 λεπτά μετά τις 3, 30 7 2019. Για πείτε, παλικάρια. Τι γίνεται, Χρήστο? Πώς βλέπεις τα πράγματα στη δεύτερη ώρα της εκπομπής? Ησυχία βλέπω. Ησυχία δεν υπάρχουν αυτή την ώρα, δεν υπάρχει κάτι καινούργιο στην επικαιρότητα. Αλλά γι' αυτό ευκαιρία να πάμε λίγο να ασχοληθούμε με τα απόψινά παιχνίδια που υπάρχουν στις δύο ευρωπαϊκές διοργανώσεις της UEFA, σε Champions League και Europa League, και για τους φίλους του στοιχήματος που ενδιαφέρονται πάντα σε αυτά τα παιχνίδια. Υπάρχουν καλά σημεία στο κουπόνι. Να πάμε λίγο να πιάσουμε να δούμε το πρόγραμμα. Θα σου μια τριάδα. Όταν τελειώσεις. Να πούμε το πρόγραμμα και μετά να πούμε και τις εκτιμήσεις μας ο καθένας. Λοιπόν, καταρχήν στις 8 τρία παιχνίδια. Στις 8 λοιπόν Αποέλ Σουτζέσκα, ναι. Σουτιέσκα, πες την και έτσι. Λοιπόν, το πρώτο μάτς 1-0 νίκη του Αποέλ. Μισό λεπτάκι, περίμενε εδώ λίγο για να τα δούμε καλύτερα τα παιχνίδια. Στις 8 επίσης Κάλιους Σέλτικ από ό,τι βλέπω. Ναι. Μακάμπι Τελ Αβίβ Κλουζ. Στο Κάλιους Σέλτικ είχαμε, πέραμε να λέμε και τα σκορ των πρώτων αγωνών για να έχει εικόνα ο κόσμος. Η Σέλτικ έχει κερδίσει με 5-0 στο πρώτο μάτς. Νομίζω εύκολη πρόκριση θα είναι σήμερα. Ναι, ναι. Μακάμπι Τελ Αβίβ Κλουζ επίσης στις 8. 1-0 νίκη της Κλουζ στο πρώτο μάτς στη Ρουμανία. Βασιλεία Αϊτχόβεν 3-2. Είχε κερδίσει η Αϊτχόβεν στο πρώτο παιχνίδι στην Ολλανδία. Η Βασιλεία οπότε είναι σε μια κατάσταση όπως ήταν πέρσι στην ίδια φάση της διοργάνωσης, πάλι στο δεύτερο προγραμματικό γύρο με τον ΠΑΟΚ που είχε χάσει με 2-1 στην Τούμπα στο πρώτο μάτς και πάει φέτος και πάλι τη ρεβάνση στην έδρα της απέναντι στην ΠΕΣΒ έχοντας χάσει με 3-2. Θέλει νίκη με 1-0, αλλά πέρσι στήθηκε με 0-3 από τον ΠΑΟΚ. Το θυμόμαστε όλοι. Στις 9 λοιπόν το παιχνίδι αυτό, Βασιλεία ΠΕΣΒ, νομίζω είναι και το πιο ενδιαφέρον της βραδιάς απόψε. Πέρα από το ματς Ολυμπιακού που μας ενδιαφέρει εμάς περισσότερο. Στις 9 επίσης Δυναμό Ζάγκρεμπ, Σαμπουρτάλο. Τυφλίδας από τη Γεωργία. Το πρώτο μάτς είχε λήξει με 2-0 υπέρ της Δυναμό Ζάγκρεπ. Νομίζω και αυτή θα καταφέρει να προκριθεί. Στις 9 επίσης Βαλέτα Φερετσβάρος με το πρώτο μάτς να έχει λήξει 1-3. 3-1 υπέρ της Ουγγρικής ομάδας στην έδρα της. Νομίζω και η Φερετσβάρος δεν θα έχει πρόβλημα. Και στις 9.30 το βράδυ, με τηλεοπτική μετάδοση από την Νόβα, Ολυμπιακός Βικτόρια Πλιζέν. Το 0-0 του πρώτου αγώνα, λευκή ισοπαλία. Αφήνει ανοιχτούς λογαριασμούς, αλλά εγώ θεωρώ πως ο Ολυμπιακός εύκολα ή δύσκολα θα βρει τον τρόπο να περάσει απέναντι σε αυτή την Πλιζέν που δεν θα έχει και τον βασικό της ποδοσφαιριστή, έναν από τους βασικούς ποδοσφαιριστές, ένα από τα βασικά της γρανάδια στο απόψινο παιχνίδι. Θα απουσιάσει, οπότε νομίζω λίγο πολύ ο Ολυμπιακός εύκολα ή δύσκολα
θα βρει τον τρόπο να πάρει την πρόκριση. Σημαντικό όχι μόνο για την Ελλάδα, για να πάρει βαθμούς η Ελλάδα με την πρόκριση του Ολυμπιακού, αλλά και για να φτάσουμε σιγά σιγά να μειώσουμε διαφορά από τους Τσέχους, γιατί και αυτούς κυνηγάμε κατά ψέματα. Ναι, το ότι θα μείνει έξω δηλαδή και η Βλιζέν θα είναι αυτό, σημαντικό στη συνέχεια να μην έτσι παίρνουν βαθμούς οι Τσέχοι. Μια ομάδα που κάθε χρόνο είναι στους ομίλους του Champions League, αν δεν κάνω λάθος. Κάθε χρόνο δεν το λες. Είναι αλλά παραδοσιακά πάντως στους ομίλους του Champions League. Θα σου πω τώρα. Πέρυσι πρέπει να ήταν. Έχει. Αν δεν κάνω λάθος, τουλάχιστον μπαίνει στους ομίλους του Europa League. Οπότε παίρνει βαθμούς από εκεί, δίνει. Και ήταν και ο λόγος που οι Τσέχοι έχουν ανέβει τα τελευταία χρόνια πάρα πολύ στην κατάταξη της UEFA. Γιατί η Πλιζέν είχε φτάσει και στους 8 του Europa δύο χρονιές. Είχε πάρα πολύ αξιόλογες πορείες. Ναι. Να πούμε ότι αν μπει σε περίπτωση που κάποια ομάδα μπει στους ομίλους του Champions League, λαμβάνει 4.000 βαθμούς μπόνους. Το οποίο δεν ισχύει για το Europa League. Ναι. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό μια ομάδα από τη χώρα, και τώρα μιλάμε για την Ελλάδα, να συμμετέχει στους ομίλους του Champions League. Γιατί δίνει αυτό το μπόνους το οποίο δεν υπάρχει στην έτερη διοργάνωση. Ναι. Ήταν στο Champions League πέρυσι. Ήταν στο Champions League και μάλιστα ήταν στον όμιλο της Real. Το έκανε και το διπλό με στην Real, ήτανε. Είχε έρθει. Real με την Πλιζέν, θα σου πω αμέσως. Είχε χάσει με 2-1. Το είχε παλέψει πάντως. Νομίζω το είχε ανατρέψει. Μπορεί να ήταν με ανατροπή. Είχε χάσει 5-0 στην έδρα της Ρώμα. Είχε πάρει διπλό στην έδρα της Τσεσεκά. Ωραία, ναι. Με 1-2. Θυμάμαι κάπου είχε τελευταία κάνει ένα μεγάλο αποτέλεσμα. Την πρώτη τελευταία αγωνιστική, κέρδισε τη Ρώμα τελευταία αγωνιστική στην έδρα της 2-1. Δες τώρα, έχει κάνει. Και είχε πάει στο Europa League. Ναι, όχι, είχε. Έκανε δύο νίκες στους ομίλους του Champions League. Κέρδισε τη Ρώμα με 2-1, κέρδισε με 1-2 στη Ρωσία την Τσεσεκά Μόσχας. Και έκανε μια ισοπαλία. Και μια ισοπαλία μέσα στην έδρα της με την Τσεσεκά δηλαδή Μόσχας. Πήρε περίπου γύρω στους 2.500 βαθμούς, έδωσε στην Τσεχία. Ναι, είχε μαζέψει και δύο πεντάρες βέβαια από Real και Ρώμα. Δεν έχει σημασία. Σε σχέση π.χ. με την ΑΕΚ που πέρυσι ήταν στους ομίλους του Champions League. Και δεν μας προσωπούσε την Ελλάδα και δεν έδωσε τίποτα. Αυτό. Οπότε φαίνεται η διαφορά. Ναι. Γι' αυτό έχουν ανέβει τόσο πολύ οι Τσέχοι. Και αναρωτιόμαστε πώς και πώς. Ναι. Παίζουν ρόλο και οι νίκες και οι ισοπαλίες. Να δούμε. Περιμένουμε να δούμε τον Ολυμπιακό σήμερα και πώς θα αντιδράσει μετά τη ρεβάνση, ποια κατάσταση είναι γενικότερα. Γιατί στο πρώτο μάτς δεν έπεισε, είναι η αλήθεια. Ναι, μεν πήρε αυτό το 0-0 σχετικά χωρίς να δυσκολευτεί πολύ. Αλλά δεν έπεισε κιόλας με την απόδοσή του. Να έχει ενδιαφέρον να δούμε ποιο θα είναι και το αγωνιστικό του πρόσωπο απόψε μέσα στο Καραϊσκάκι, σε ένα παιχνίδι ρεβάνς που θα κρίνεται πρόκριση. Και εντάξει, να δούμε αν θα καταφέρει να συνεχίσει στην ευρωπαϊκή του πορεία. Στα υπόλοιπα παιχνίδια έχουμε άλλα 4 μάτς για τα προκριματικά του Europa League, δεύτερος προκριματικός γύρος επίσης. Λοιπόν, εδώ είμαστε στις 7 παρατέταρτο, δύο παιχνίδια, Λίνκολν απέναντι στην Αραράτ Αρμενίας. Πόσο έχει λήξει αυτό το πρώτο παιχνίδι? 2-0 είχαν κερδίσει οι Αρμένοι. Υπάρχει στις 7 παρατέταρτο επίσης το Σούντουβα Τρέπεν και αυτό είχε λήξει 5-0 υπέρ της Σούντουβα από την Λιθουανία. Ναι. 7 παρα 5 παίζει η Ντουντελάντς με την Σκεντίγια. Εδώ είχαμε στο πρώτο μάτς 2-1 νίκη για την Ντουντελάντς από το Λουξεμβούργο. Και στις 7 Φερονικέλη απέναντι στην Σλόβαν Μπρατισλάβας. Εδώ το πρώτο μάτς ήταν για τους Σλοβάκους. 2-1 η Σλόβαν έχει κερδίσει στην έδρα της. Πάμε να τα πάρουμε τώρα με τη σειρά για να ακούτε τις εκτιμήσεις σας. Εγώ έχω μια τριαδούλα από τα προκριματικά του Champions League. Θα πάμε λοιπόν με το διπλό της Eindhoven μέσα στη Βασιλεία. Είμαι φαν της Ολλανδικής σχολής. Ναι. Ναι. Που προσφέρεται στο 2.35. Νομίζω είναι μια πάρα πολύ καλή έτσι. Θα μπορούσαμε να πούμε. Επιλογή. Επιλογή. Για το μάτς του Ολυμπιακού θα πάμε τον Άσο και το Άντερ 3,5 που προσφέρεται στο 2.45. Έτσι, νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο πάρα πολύ πιθανό. Και για την βόμβα της ημέρας θα πάω στο διπλό της Κλουζ μέσα στη Μακάμπι Τελαβίβ του αγαπητού Βλατανίβιτς με το 4.25 του διπλού να αποτελεί σίγουρα ένα σημείο αναφοράς. Να περάσει και με διπλό, δηλαδή λες η Κλουζ, να κερδίσει ξανά τη Μακάμπι του Ίβιτς. Ναι, νομίζω ότι θα έχουμε έκπληξη σήμερα. Μάλιστα. Ναι. Γιώργος, ακούμε. Δεν έχω προλάβει να τα μελετήσω πάρα πολύ καλά, αλλά θα δώσω έτσι κάποια σημεία, έτσι λίγο που τα έχω δει. Κάλιου Celtic βγήκε 5-0 το πρώτο παιχνίδι, οπότε θεωρώ πως αυτό θα έρθει under. Γιατί βλέπω την Celtic και τα προηγούμενα χρόνια που θυμάμαι,
δεν έκανε μεγάλες νίκες εκτός έδρας στα προκριματικά για τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Οπότε θα ποντάρω εδώ στο under, παρά το γεγονός ότι οι Εστονοί δεν εντυπωσιάζουν, δεν είναι κάποια τρομερή ομάδα. Το φάνηκε στο πρώτο μάτς. Οπότε εδώ πέρα θα πω under. Δεν ξέρω τώρα πόσο έχει το under. Θα σου πω αμέσως. Under over, να, θα το βλέπω και εγώ. Το under έχει 2,60. Εξαιρετικό. Εξαιρετικότατο. 0-1-0-2, εκεί πέρα το βλέπω αυτό το παιχνίδι. Για τον Ολυμπιακό. Για τον Ολυμπιακό θα πω στο χ ημίχρονο. Πιο safe επιλογή. Ναι. Στο 2-17. 2-17, έτσι. Ναι. Εγώ πιστεύω θα μπει δυνατά ο Ολυμπιακός. Αλλά πιστεύω πολύ και στον Άσο. 1,73 ο Άσος βλέπω. Θα πήγαινε με το Άσο ημίχρονο στο τελικό. Όχι, αφού σου είπα χ ημίχρονο. Επειδή όπως είπε ο Γιώργος ότι θα μπει δυνατά. Λες δυνατά. Ναι. Στο 2,65 νομίζω. Θα πω χ ημίχρονο εδώ πέρα. Θα πω χ ημίχρονο. Στο δεύτερο θα κρυθούν όλα. Χ ημίχρονο. Στο δεύτερο λες. Στο 4, άρα. Με άγχος λες θα περάσει ο Ολυμπιακός. Ναι, ναι, σίγουρα αυτό. Αν θα περάσει, θα περάσει με άγχος. Εντάξει, τώρα το βλέπουμε και εμείς. Δεν το βλέπουμε πολύ αντικειμενικά γιατί θέλουμε να περάσει η ελληνική ομάδα. Χρήστο. Όσον αφορά ποιο. Θέλεις να περάσει ο Ολυμπιακός. Φυσικά και να μην θέλω να περάσει ο Ολυμπιακός. Δεν ξέρω, σε ρωτάω. Όχι, όχι, εννοείται ότι οποιοδήποτε δώσει βαθμούς στην Ελλάδα θα βοηθήσει το ελληνικό πρωτάθλημα αλλά και γενικά και την εθνική μας. Αρχίζω να ανησυχώ αυτά που ακούγονται γενικά, όχι μόνο από τον Χρήστο, αλλά από πολλούς. Να πάει καλά η Ελλάδα για την Ελλάδα. Κοίτα, πρώτη χρονιά έσφιξαν τώρα τα πράγματα και όλοι είναι υπέρ της Ελλάδας. Έχουμε γίνει Έλληνες. Για τους φίλους του ΠΑΟΚ είναι και ένα άλλο ζήτημα. Εγώ νομίζω οι περισσότεροι θέλουν να προχωρήσει ο Ολυμπιακός σε αυτή τη φάση. Γιατί αν αποκλειστεί ο Ολυμπιακός, θα μου πεις τώρα και να αποκλειστεί, θα πάει στο Europa, έτσι. Ναι. Βασικά δίσταντη άποψη, αλλά δεν ξέρω τι θέλουν οι περισσότεροι, τι επικρατεί. Είναι μια άποψη που λέει να προχωρά ο Ολυμπιακός, να έχει και αυτός υποχρεώσει στο Champions League. Όπως ναι, αυτό από τη μία. Ναι, όπως και οι Αριανοί από την άλλη λένε να μην, περάσει, να μην αποκλειστεί ο Ολυμπιακός, γιατί αν πάει στο Europa League και ο Άρης μπει στους ομίλους, θα πρέπει να μοιραστούν το market pool, το τηλεοπτικό. Ναι, ναι, οπότε εντάξει, υπάρχει και αυτή η άποψη. Είναι και αυτό, ναι. Αλλά υπάρχει άποψη που θέλει ο κόσμος του ΠΑΟΚ. Θα ήθελα έναν αποκλεισμό του Ολυμπιακού σήμερα και για να μην συνεχίσει το Champions League και να έχει την ευκαιρία μόνο ο ΠΑΟΚ να προχωρήσει το Champions League. Και εντάξει, θα φέρει προβληματισμό, γκρίνια, το να εντάξει, μην είναι παιδιά, αλλά νομίζω ότι αν αποκλειστεί σήμερα ο Ολυμπιακός. Θα είναι πρόωρος, θα είναι πολύ πρόωρος. Σίγουρα, εντάξει, και σίγουρα, δεν το συζητάμε. Θα φέρει γκρίνια, θα φέρει αναστάτωση, σίγουρα δυσαρέσκεια, δεν το συζητάμε. Και από την άλλη και να προκριθεί, έχει να δώσει άλλο έναν προκριματικό. Έχει άλλα δύο μάτς. Άλλους δύο προκριματικούς. Άλλους δύο προκριματικούς, συγγνώμη, δηλαδή άλλα τέσσερα μάτς. Δεν έχει κριθεί τίποτα, άρα γιατί να μην θέλουμε να περάσει ο Ολυμπιακός. Και βέβαια, το ότι θα έρθει γκρίνια και αναστάτωση. Απ' την άλλη, αυτό μπορεί να φέρει και μεταγραφές και ενίσχυση. Οπότε πάλι μπορεί να μην αρέσει στους φίλους του ΠΑΟΚ. Ενώ αν έρθει μια πρόκληση, μπορεί να κουκουλωθούν μερικά πραγματάκια. Σήμερα μπήκες πολύ επιθετικά για τους φίλους του ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω τι. Όχι, ρε, γιατί το έλεγε αυτό. Τι έχει γίνει. Επειδή είπα και τα γκολ του Άγιαξ. Πάλι εκεί τον πας. Όχι, ρε. Μακάρι να προκριθεί ο ΠΑΟΚ από τον Άγιαξ. Το συζητάμε. Αλλά άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός σήμερα δεν θα έχει Βούκοβιτ, Σουντανή, Παπαδόπουλο, Μάρκοβιτς, Φορτούνι και Κάιπερς που είναι τραυματίες. Ο Κάιπερς νομίζω θα αποχωρήσει κιόλας. Λογικά ναι. Απλά είναι τραυματίες τυπικά. Μας το δίνουν στις απώλειες. Ποιος πέρυσι δεν έπαιζε πουθενά ο Κάιπερς. Αγωνιζόταν πρόπερ στον Εργοτέλη. Έχει γίνει και το θέμα με την ΑΕΚ. Αυτό. Η ΑΕΚ είχε πληρώσει τη ρήτρα του. Τον είχε αποκτήσει από τον Εργοτέλη. Αυτός δεν εμφανίστηκε ποτέ. Εν τέλει κατέληξε τον Ολυμπιακό, αλλά όχι για πολύ. Γιατί θα αποχωρήσει και από εκεί. Αυτή η επιλογή του δεν του βγήκε σε καλό ο Κάιπερς. Αυτό εγώ είπα τώρα χ ημίχρονο με επιφύλαξη. Δεν ξέρω, είναι πολύ περίεργο το παιχνίδι του Ολυμπιακού. Θα δούμε και με ποια εντεκάδα θα κατέβει ο Ολυμπιακός. Ναι. Τι θα προτιμήσει ο Πέδρο Μαρτίνς. Αλλά γενικά είδα ότι ήταν πολύ κλειστό το παιχνίδι και στην Τσεχία. Εντάξει, από τώρα ο Ολυμπιακός θα έχει ένα προβάδισμα λόγω της έδρας, θα απειλεί πιο πολύ αυτός. Αλλά δεν βλέπω γκολ στο. Δεν βλέπω κάποιος να έχει το προβάδισμα στο πρώτο ημίχρονο. Γι' αυτό θα πω χ ημίχρονο εδώ. Είπα το under της Celtic με την Γκάλιο από την Εσθονία. Πιστεύω πάρα πολύ την επιλογή του goal-goal στο παιχνίδι Βασιλεία Αϊτχόφεν. Στο 1.42. Αν και ναι, αυτό θα έλεγα ότι δεν θα έχει μεγάλη απόδοση. Ναι, είναι δύο ομάδες που πιες βάζουν goal και η Βασιλεία του θα το κυνηγήσει. Θα ανοιχτεί, η Αϊτχόφεν δεν συγχωρεί, βάζει goal. Έστω 1.42, έτσι ένα συμπλήρωμα εκεί πέρα κάνουμε.
Και πιστεύω πολύ και στο Δυναμό Ζάγκρεμπ. Σαμπουρτάλο Τυφλίδας ότι θα έρθει το παιχνίδι over. Ως πόσο έχει αυτό δεν ξέρω. Δυναμό Ζάγκρεμπ Σαμπουρτάλο. Το over είναι στο 1.47. 1.47, 1.47. Θα σίγουρα πάει ο Γιώργος. Εντάξει, έχουμε δύο δηλαδή παιχνίδια με 1.47. Το Χ ημίχρονο του Ολυμπιακού στο 2 κάτι όπως είπαμε. Συν το Κάλιο Σέλτικ στο. Στο 2.60. Εντάξει, καλά είναι. Δεν βγάζει 10 απόδοση αυτό. Όλα αυτά μαζί δεν βγάζουν 9 απόδοση. Θα σου πω αμέσως. Δώσε μου 30 δευτερόλεπτα. Θα βάλετε 10 ευρώ που τι σημαίνει πρακτικά ότι θα χάσετε 10 ευρώ. Θα βάλετε 10 ευρώ. Και μετά θα μας κυνηγάνε. Τώρα θα έρθουν στο Λίπερο να μας κυνηγάνε. Εντάξει, τώρα εδώ πέρα όλα αυτά γίνονται πρόχειρα, έτσι δεν τα έχω μελετήσει. Ναι, δεν παιδιά, πάμε συμβαίνει. Με τη δικιά μου 30, όχι με του Μπαϊράκη. Εμπιστευτείτε Χρήστο Γιουβάνοβλου. Απλά τα πράγματα. Αν έρθω μελετημένο εδώ πέρα, σας δώσω. Τετραδίτσα έδωσε, Γιώργο, έτσι. Τετράδα, ναι. Εντάξει, τα δύο ήταν. Μικρές οι αποδόσεις. Κάτω πρόχειρα ρε εσύ, 1.47 πήγε 1.47. Σχολείο δεν πήγες, μαθηματικά ξέρεις. Κάτω με το μυαλό. Δεν πήγα, όχι, ήμουν κοιμόμουν. Δεν πήγα σχολείο. Μαθηματικά 12, έβγαινε απουσία. Βγαίνει στα 12 ευρώ. 12 απόδοση, έτσι. Ναι, με 4 ματσάκια. Εξαιρετικά είναι. Δεν είναι εξαιρετικά. Έτσι, βάζετε ένα 3 ευρώ. Ωραία, μια χαρά. Δεν πάτε και καφέ, βάζετε 3 ευρώ εδώ πέρα και μετά πιείτε 10 καφέδες. Ακριβώς. Και τον ένα τον κερνάτε εδώ πέρα στο Γιώργο τον Παράμι, εννοείται. Ναι, αν θέλετε, κερνάτε και σε εμά τίποτα. Γενική χορηγία, σωστό. Κάνε αγγλικάκι, έτσι. Ναι, τα παιχνίδια του Europa League έχουν μοιραστεί, έτσι. Δεν είναι όλα Πέμπτη. Ναι. Εντάξει, τα περισσότερα είναι αύριο. Ναι, είναι τακτική λίγο τη UEFA αυτό, γιατί έχει πάρα πολλά παιχνίδια και δεν μπορούν να γίνουν όλα την Πέμπτη. Τα μοιράζει. Βασικά, αυτές οι ομάδες που παίζουν σήμερα στο Europa League είναι αυτές που αποκλειστήκαν από το Champions League. Αυτό βλέπω τώρα. Δηλαδή η Lincoln, η Ελλάδα. Πρώτο προγραμματικό γύρο. Ναι, είναι οι πρωταθλήτριες ομάδες των τρίτο-τέταρτων χωρών δυναμικότητα. Δηλαδή. Εδώ πέρα βλέπω τον Τελάν, Σούντουβα, Lincoln. Αυτές οι ομάδες. Έτσι είναι. Το παιχνίδι που ενδιαφέρει τον Άρη, το Τσουκαρίτσκι Στάνκο Μόλντε, είναι την. Τετάρτη, αύριο. Αύριο είναι το μοναδικό παιχνίδι. Είναι αύριο το πίνε, ναι. Τη Τετάρτη του Europa League στις 14. Την Πέμπτη θα γνωρίζει με ποια ομάδα θα παίξει εφόσον προκριθεί. Και δεν αργούν τα παιχνίδια, είναι καπάκι. Την αμέσως επόμενη εβδομάδα. Όλα, έτσι, παιδιά, δεν υπάρχει διακοπή, είναι συνεχόμενες εβδομάδες. Δηλαδή, θα έχουμε ποδόσφαιρο συνέχεια. Τελείωσε η σεζόν για τις εθνικές ομάδες και ξεκίνησε καπάκι για τους συλλόγους. Και πάμε σε ρή τώρα. Δεν σταματάμε πουθενά μέχρι τις εθνικές ομάδες που είναι το Σεπτέμβρη. Να έχουμε και εμείς δουλίτσα εδώ να τα λέμε. Έτσι. Καθημερινά. Έτσι, πολύ ωραία. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Εχθές σας άκουγα, παιδιά. Αποδράσει για τα φιλικά. Είδα για το ποδόσφαιρο και μετά θα αλλάξω θέμα. Γιατί άκουσα εχθές όταν έφυγα κάτι. Τι άκουσες? Για τη Φόρμουλα 1 και λυπήθηκα που δεν ήμουν εδώ πέρα. Για πες, τι άκουσες. Πρώτα, το πρώτο λάθος, να πω ένα λάθος. Μπορώ να το πω. Ναι, εννοείται, δώσε με στον αέρα, ναι. Έτσι. Να. Ο Χάμιλτον ποτέ δεν θα έχει 4 σερί πρωταθλήματα. Πόσα έχει? Έχει 2 σερί πρωταθλήματα. Γιατί διέκοψε το σερί του ο Νίκο Ρόσμπεργκ το 16. Τι του είπα εγώ και με διόρθωσε. Εγώ έτσι του είχα πει στην αρχή και με διόρθωσε. Όχι γιατί είμαι φαν της Φεράρι, αλλά γιατί αυτή είναι αλήθεια. 4 σερί δεν θα πάρει ποτέ. Μήπως μπερδεύτηκα και έχει 4 σερί Mercedes. Σε πιάσαμε, Χρήστο Γιουβάνοβλου. Η Mercedes έχει 5 σερί και πάει για το 6ο. Κάπου εκεί. Ναι. Εν πάση περιπτώσει. Αυτό έγινε. Εντάξει, θα μπορούσε να πάρει 4 σερί ο Χάμιλτον, αλλά ο Ρόσμπεργκ διέκοψε αυτό το σερί στον τελευταίο αγώνα στο Αμπουντάμπι τότε. Το πήρε ο Ρόσμπεργκ και την έκανε γιατί ήξερε ότι προμοτάρουν πολύ τον Χάμιλτον και δεν θα μπορεί να συνεχίσει ο Ρόσμπεργκ να παίρνει πρωταθλήματα. Στην ουσία ποτέ κανένας δεν κατάλαβε πώς το πήρε ο Ρόσμπεργκ, είναι η αλήθεια. Γιατί έκανε μεγάλη προσπάθεια. Έκανε, ναι, αλλά όλοι λέγανε για Χάμιλτον και ξαφνικά είδαμε τον Ρόσμπεργκ να παίρνει το πρωτάθλημα εκείνη τη σεζόν. Όχι, εντάξει, το είπε και ο Ρόσμπεργκ στις δηλώσεις του μετά την απόσυρσή του ότι έκανα τεράστια προσπάθεια, θυσίασα πολλά πράγματα. Και φεύγω έτσι πως θέλω, ρε παιδί μου, από το άθλημα σαν ως πρωταθλητής. Αυτή ήταν η δήλωση του Νίκο Ρόσμπεργκ. Και άνοιξε στην ουσία το δρόμο για τον Χάμιλτον να πάρει και τα επόμενα πρωταθλήματα. Να. Γιατί αν είχε τον ανταγωνισμό του Νίκο Ρόσμπεργκ, ίσως δεν τα είχε κατακτήσει. Γιατί τώρα βλέπουμε ότι ο Μπότας και δεν μπορεί να το κοντράρει, είναι αλήθεια. Εντάξει, δεν είναι κακό οδηγό να πούμε ο Φιλανδό. Όχι, έτσι. Όχι, εντάξει, εννοείται αυτό. Είναι πολύ καλό οδηγό. Εντάξει, το φαίνεται ότι ο Χάμιλτον έχει μεγαλύτερη δυναμική, το στηρίζουν και πιο πολύ στην Mercedes. Είναι ξεκάθαρα το νούμερο ένα. Καθαρό νούμερο ένα, όπως είχαμε και στη Ferrari με τον Μίκαελ Σουμάχερ και τον Ρούμπενς Μπαρικέλο. Έτσι. Πάντα, ναι, πάντα υπάρχει το νούμερο ένα σε μια ομάδα στη Φόρμουλα 1.
Ναι, αλλά... Γι' αυτό, αυτός ήταν και ο λόγος που έφυγε ο Ρικιάρντο από την τη Red Bull. Από τη Red Bull. Γιατί δώσανε το μεγάλο συμβόλαιο στο Verstappen και στηρίζανε πολλά οι άνθρωποι εκεί της αυστριακής ομάδας στον, στον Ολλανδό. Εντάξει, το θέμα είναι να μην υπάρχουν οι λεγόμενες εντολές από μεριάς ομάδων. Εντάξει, που σίγουρα. Το βλέπουμε αυτό όμως. Όταν χρειάζεται μπορούν να γίνουν. Όταν δεν χρειάζεται όμως. Όταν δεν χρειάζεται, δεν χρειάζεται να γίνει. Έτσι έδωσε το πρωτάθλημα π.χ. και το 2007 ο Μάσα στην ουσία έδωσε το πρωτάθλημα στον Ραϊκόνερ. Στο Ραϊκόνερ. Το 2007 στη Βραζιλία που τον που επιβράδυνε στην ουσία ο Μάσα βγαίνοντας από τα πίτα Ραϊκόνερ. Να, για να προπορεθεί. Και ο Μπαρικέλο είχε φρενάρει 2-3 φορές πάνω στη γραμμή για τον Σουμάχερ να περάσει. Εντάξει. Συμβαίνουν αυτά. Απλά όταν είναι κοντά οι δύο οδηγοί και παλεύουν στα ίσια, δεν χρειάζεται, δεν χρειάζεται όλα αυτά. Έτσι. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε και τι φιλικά παιχνίδια έχουμε απόψη, γιατί έχει πολύ πράγμα. Και τώρα έχουμε σε εξέλιξη δύο μάτς. Στο 69 Samsung Sport από την Τουρκία με την Μπαγιαράμπασα. Ναι, καλά τη διαβάζω. Μπαγιαράμπασα. Τι κατηγορία είναι αυτές. 2-0 πάντως είναι το μάτς. Και στο 25 έχει φιλικό και Παρίσι Ζερμέν κόντρα στη Sydney FC στην Αυστραλία. Είναι στο 0-0. Βάλει λίγο να δούμε ποιοι παίζουν. Από Παρί και από Sydney FC. Λέτε να μας κορυδεύουν και στην Τουρκία, π.χ. όταν λένε τις δικές μας ομάδες. Στην αντίστοιχη εκπομπή του Τουρκία. Πιθανό. Στο Λίμερο 107,4 της Τουρκίας. Δηλαδή, εμείς τους κορυδεύουν με τι ομάδα είναι αυτή. Άμα αυτοί ακούσουν π.χ. ΠΑΟΚ, Λεβαδιακός, κάτι ξέρω εγώ. Θα ακούνε το ίδιο. Εντάξει, ΠΑΟΚ, το Λεβαδιακό. Λεβαδιακό θα τα χαρακτηρίσουν. Εντάξει, δεν έχουμε πάντα που τη λέει Μπασάξ, έχει ρε φίλε. Ούτε Αγκαραγκουτσού. Δηλαδή, εντάξει, είπαμε. Λοιπόν, η Παρί παίζει με τραπ στην εστία. Διαλό Κέρερ στο κέντρο της άμυνας. Μενιέ δεξιά, Μπερνάτ αριστερά. Βασικούς έχει βάλει Ντράξτερ, Κουασί, Άντερ Ερέρα. Νέα μεταγραφικό απόκτημα στη μεσαία γραμμή τριάδα. Και μπροστά ο Εμπαπέ, ο Καβάνι και ο Σαράμπια. Ο Παύλο Σαράμπια και αυτός νέο αποκτηθέντας. Οπότε αρχίζει να τεστάρει τα βαριά χαρτιά. Ο Νεϊμάρ, όπως διαβάζουμε, δεν θα είναι σε κανένα από τα φιλικά ούτως ή άλλως στην προετοιμασία. Να. Οπότε εντάξει, άλλο καπέλο αυτό. Παίζει πάντως με τους βασικούς. Η Παρίσι αυτό το σημερινό φιλικό με την συνδευσή στο 26 είναι στο 0-0. Πάμε λίγο να ρίξουμε μια ματιά και στα υπόλοιπα έτσι, ενδιαφέροντα που έχει σήμερα. Στις 4 έχει Ρίζεσπορ, Αντάλιασπορ. Ρίζεσπορ του Χατζησάια. Αν θα παίξει εκεί ο Χατζησάια σήμερα. Αν θα κάνει ντεμπούτο σε φιλικό παιχνίδι. Στις 6 έχει φιλικό με ελληνικό ενδιαφέρον. Ξάνθη Σαλαμίνα. Νέα Σαλαμίνα, κυπριακή ομάδα. Τεστ αυτό για την Ξάνθη στο Πράβε τη Βουλγαρία νομίζω βρίσκονται οι ακριτές. Λοιπόν. Στις 8 έχει Μάλαγα Κόρδοβα σε έναν ισπανικό εμφύλιο. Φιλικά πάντα. Ναι. Έτσι. Λοιπόν, Ναντ Σπόρτι Χιχόν στις 8 επίσης έτσι είναι λίγο πιο ενδιαφέρον. Η Άλτα Αβών που αντιμετώπισε προχθές τον Μπάοκ θα παίξει κόντρα στην Ντεν Μπός από την Ολλανδία. Η Μπορούσια Ντόρτμουντ στις 8.30 θα αντιμετωπίσει τη Σεντ Γκάλεν από την Ελβετία. Έτσι και στα πιο δυνατά φιλικά. Βλέπεις κάτι άλλο. Τζένοα Καϊσέρισπορ στις 9 και την ίδια ώρα Νόριτς Αταλάντα. Δεν βλέπω κάτι άλλο έτσι άξιο αναφοράς νομίζω. Ναι, δεν έχει κάποιο άλλο έτσι σπουδαίο φιλικό που να αξίζει να αναφέρουμε από ό,τι βλέπω και εγώ. Κάποιο δυνατό τεστ. Μπέρλιν Νις είναι ένα καλό τεστ αγγλογαλλική μονομαχία και στις 10 παρατέταρτο. Αυτά. Στο Audi Cup από ό,τι βλέπω στις 7 έχει η Real Madrid Tottenham. Αυτά είναι ναι, για τα τουρνουά τα διεθνή. Αυτά είναι δυνατά φιλικά. Ναι. Το Real Tottenham σε 7 νομίζω θα έχει πολλά ωραία συμπεράσματα να βγάλουμε για τη Real Tottenham που πάει από το κακό στο χειρότερο στα φιλικά προετοιμασία ω τώρα. Και νομίζω ότι σε έμειναν άλλα δύο τεστ στην άνοιξη του πρωταθλήματος με την Tottenham. Και άλλο ένα φιλικό νομίζω έχει να δώσει η Real ώστε να ξεκινήσει το πρωτάθλημα με τη Θέλτα Βίγκο παίζει την πρεμιέρα του Ισπανικού πρωταθλήματος της 17 Αυγούστου. Ξεκινά το πρωτάθλημα στην Ισπανία, έχω την εντύπωση. Μια εβδομάδα πριν από το δικό μας. Ναι, 17 Αυγούστου. Ναι, παίζει την έδρα της Θέλτα στην πρεμιέρα και θα παίξει φιλικά ως τότε με την Tottenham σήμερα στις 7 και στις 11 Αυγούστου θα παίξει στις 9 το βράδυ με την Ρώμα. Δύο δυνατά τέτοια για τον Ζιντάν για να δει τι έχει να περιμένει, αν θα συνεχιστεί αυτή η δραματική κατάσταση. Λοιπόν, πάμε στο break. Στις 3.30 φτάσαμε. Εδώ στο Λίμπερο 107,4 μένετε συντονισμένοι. Επιστρέφουμε με την εκπομπή Ο Λίμπερο Παντού, ως και τις 5. Δεν είμαστε, επιστρέψαμε. Ο Λίμπερο Παντού. Συνεχίζουμε παρέα στη δεύτερη ώρα της εκπομπής με Χρήστο Γιουβάνογλου και Γιώργο Μπαϊράμι. Γιώργο Παναγιώτη στο μικρόφωνο. Θα πάμε παρεούλα ως και τις 5 για να δούμε ό,τι άλλο συμβαίνει. Σε πάω ξεάρι, Ηρακλίδα με τα μάτς που έχει απόψε. Με το μάτς του Ολυμπιακού που διαβάζουμε τώρα, οδεύει προς sold out. Στο Γιώργος Καραϊσκάκης, στο μάτς απέναντι στη Βικτόρια Πλιζέν, θα είναι γεμάτο λογικά. Θέλουν και οι φίλοι του Ολυμπιακού να δουν την πρόκριση. Εντάξει. Είπαμε νωρίτερα το τι μπορεί να θέλουν και τι μπορεί όχι και οι φίλοι του ΠΑΟΚ και του Άρη για το παιχνίδι του Ολυμπιακού το ψινό.
Λοιπόν, διαβάζουμε τώρα στο ΠΑΟΚ 24 μια ωραία συνέντευξη του Ομάρ Ελ Καντουρί. Πολύ πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα. Την είχε δώσει Χρήστο πότε? Πριν την έναρξη της προετοιμασίας, όπως τονίζεται στο τέλος. Πριν πει ο Φεραίρο ότι είναι ο καλύτερος παίκτης που έχει προπονήσει, προφανώς γι' αυτό και δεν έχει ρωτηθεί για τη συγκεκριμένη ατάκα του Πορτογάλου τεχνικού. Αλλιώς σίγουρα θα τον ρωτούσαν οι Βέλγικοι για το τι έχει να σχολιάσει σχετικά με το ότι όταν λέει ο προπονητής σου, όταν είσαι μάλλον σε μια ομάδα που γενικότερα δεν έχεις έτσι, δεν είσαι και ο απόλυτος πρωταγωνιστής, δεν είσαι και από τα πρόσωπα έτσι, στο πάνω ράφι που λέμε, στην πρώτη λίστα, και φτάνεις και μια ανάσα από το να φύγεις. Και τελικά έρχεται ένας νέος προπονητής και μέσα σε ένα μήνα δηλώνει ότι είσαι ο καλύτερος ποδοσφαιριστής που έχει προπονήσει ποτέ. Νομίζω αυτό δεν είναι και μικρό πράγμα για τον Ομάρ Ελ Καντουρί. Σίγουρα θα πάρει και τα πάνω του και ψυχολογικά, και ο ίδιος νομίζω θα τον βοηθήσει πολύ αυτό. Ούτως ή άλλως να είναι ακόμη καλύτερος, που ούτως ή άλλως είδαμε ένα άλλο πρόσωπο παίζοντας τη φυσική του θέση. Να δούμε μερικά αποσπάσματα από την συνέντευξη αυτή του Ομάρ Ελ Καντουρί. Τι ξεχωρίζει, Χριστό, από αυτά που έχει πει? Νομίζω ότι στην ερώτηση που τον κάνουν, βρίσκεις ήδη 2 χρόνια στον ΠΑΟΚ, πώς κυλάει αυτό το διάστημα. Στα προσωπικό επίπεδο, λέει ο Ομάρ Ελ Καντουρί, η Θεσσαλονίκη είναι μια φανταστική πόλη, μια υπέροχη πόλη. Ο καιρός, η θάλασσα, η οπαδοί μας είναι απίστευτη και αρέσει πολύ και στα παιδιά μου. Αναφερικά με την ομάδα, αντιμετώπισα κάποιους τραυματισμούς που δεν είχα προηγουμένως, που με πήγαν κάπως πίσω. Σε αυτά τα 2 χρόνια όμως κέρδισα 2 κύπελα και ένα πρωτάθλημα. Οπότε θα έλεγα πως είναι θετικό το πρόσημο. Στην ερώτηση για την Ιταλία, άμα του λείπει, απαντάει πως έζησα 9 χρόνια, ήμουν κοντά στα 17 όταν πήγα εκεί. Οπότε θα έλεγα πως μου λείπει. Όπως και στη γυναίκα μου που είναι από την Ιταλία. Στο ποδόσφαιρο όμως πρέπει να κάνεις επιλογές. Ήξερα πως όταν επέλεγα να πάω στην Ιταλία, αρκετοί δεν καταλάβαν το σκεπτικό μου, αλλά προσωπικά δεν το μετανιώνω. Ξεχωρίζει από τους παίκτες που συνυπήρξαν τον Higuaín, ο οποίος είχε 36 γκολ. Έτσι. Ήταν μαζί στην Νάπολη, Ναι, ναι. Σε εκείνη τη φοβερή χρονιά που είχε κάνει ο Αργεντινός. Ρωτήθηκε για τον περιστατικό με τον Αλέξη Κούλια στο παιχνίδι με την ΑΕΛ στην Λάρισα, όπου και τον είδαμε πως ο πρόεδρος της ΑΕΛ τον έφτισε. Λέει ότι ήταν κάτι που μου συνέβη πρώτη φορά. Υπήρξαν κάποιες λογομαχίες. Στη συνέχεια, στα αποδυτήρια, έμαθα πως ήταν ο πρόεδρος, ο οποίος εν τέλει αποβλήθηκε. Μετά όμως ήρθε και απολογήθηκε για την κίνησή του. Μου έδωσε τον αριθμό του και με προσκάλεσε στο σπίτι του στη Μύκονο. Αυτά είναι λάθη που έγιναν, λέει ο Ομάρ Ελ Καντουρί. Και για το μέλλον του κλείνει ότι, όπως είπα, είμαι 2 χρόνια στον ΠΑΟΚ. Εγώ και η οικογένειά μου είμαστε χαρούμενοι. Δεν έχουμε μιλήσει ακόμα, είναι πολύ νωρίς. Πρέπει να μιλήσουμε, να δω τι θέλει και ο ΠΑΟΚ. Το Γενάρη βρέθηκα κοντά στην Πάρμα, ήθελα να πάω γιατί είναι μια ομάδα με ιστορία. Μου λείπει το τελικό πρωτάθλημα. Δεν προχώρησα όμως τότε γιατί ο προπονητής μου με ήθελε στον ΠΑΟΚ. Μου ζήτησε να μείνω και πάντα μου συμπεριφορόταν καλά. Για την ώρα είμαι εδώ, είμαι χαρούμενος και όπως είπα, ήταν κάπως δύσκολο για μένα γιατί έβγαλα τραυματισμούς και δεν είχα συνηθίσει. Να ξαναπούμε ότι όλα αυτά είναι πριν την έναρξη της προετοιμασίας. Ναι. Άρα και με τον Ρασβάν Λουτσέσκου στο τιμόν του ΠΑΟΚ ακόμα, όταν δόθηκε αυτή η συνέντευξη. Μάλιστα. Ενδιαφέροντα πάντως όλα αυτά που λέει, και αυτό που λέει για τον Κούγια, για το περιστατικό εκείνο, σίγουρα θα του έχει μείνει στο μυαλό από τα παράδοξα που έχει ζήσει στην Ελλάδα. Σίγουρα. Κούγια είσαι. Λοιπόν, Γιώργο, τι έχουμε άλλο? Στα του Άρη υπάρχει κάτι καινούριο. Αναφέραμε νωρίτερα, να θυμίσουμε για άλλη μια φορά, και το πρόγραμμα το αυριανό της παραμονής του αγώνα της Πέμπτης. Στις 18:30 η προπόνηση της ΑΕΛ μεσού ανοιχτή. Για τα πρώτα 15 λεπτά φυσικά, για τα μία, όπως συνηθίζεται πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις. Στις 7:30 είναι εξητή τύπου του Σάβα Παντελίδη και ενός εκ των ποδοσφαιριστών του Άρη. Στις 8:15 αμέσως μετά, δηλαδή, στην εξητή τύπου της πλευράς της ΑΕΛ, του Κερκίας και ενός εκ των παικτών. Και στις 8 η ανοιχτή προπόνηση του Άρη για τα πρώτα 15 λεπτά στο γήπεδο που θα γίνει η αναμέτρηση στην ΑΕΚ Αρίνα, είπαμε, έτσι. Ναι, εντάξει. Στο γήπεδο της ΑΕΚ Λάρνακας. Από εκεί και πέρα έχουμε την ανακοίνωση Super 3 Κύπρου για ένα πάρτι που θα διοργανωθεί την Τετάρτη, αλλά και για τα εισιτήρια τα οποία θα προμηθευτούν οι φίλαθλοι του Άρη στην Κύπρο. Υπάρχει εδώ η σχετική ανακοίνωση, μπορείτε να τη δείτε και στο All About Άρης. Έχουν δείξει από την πρώτη στιγμή οι φίλαθλικοί του Άρη
τη στήριξή του στην ομάδα. Την έχουν αγκαλιάσει από την πρώτη στιγμή που πάτησε ο Άρης το πόδι του στην Κύπρο και συνεχίζουν να το κάνουν. Θα το κάνουν και την Πέμπτη στο παιχνίδι. Αυτό εδώ πέρα για το πάρτι λέει ότι από αύριο βασικά, ναι, από τις 8 το απόγευμα μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες θα στήσουμε ένα τεράστιο πάρτι στο σύνδεσμο της Super 3 της Κύπρου. Είναι καλεσμένοι όλοι οι φιλαθλητές ομάδας από την Κύπρο και την Ελλάδα. Το πάρτι θα αναδείξει την κυπριακή φιλοξενία, θα υπάρχει φαγητό, θα υπάρχει άφθονη μπύρα για όλους. Και έχει και στην ανακοίνωση της αναφέρει και για τα εισιτήρια. Τώρα από εκεί και πέρα, όσον αφορά το παιχνίδι, υπάρχει το πρόβλημα που υπήρχε με τον Ντόχα Τζούνιορ και το παίχτης, ο αρχηγός της ΑΕΛ, ο οποίος είναι αμφίβολος. Εντάξει, τώρα από αυτό ίσως είναι επικοινωνιακό παιχνίδι, γιατί μια γράφουν ότι δεν θα προλάβει, μια γράφουν ότι θα προλάβει. Σήμερα κυπριακά δημοσιεύματα δίνουν ότι σήμερα θα κριθεί το αν θα αγωνιστεί ή όχι ο Βραζιλιάνος αμυντικός στο παιχνίδι. Ήταν αμφίβολος, λέει, είναι ακόμα αμφίβολος, ωστόσο αρχίζει και αισθάνεται καλύτερα. Εντάξει, τώρα αυτό. Ίσως, γι' αυτό σου λέω, ίσως είναι επικοινωνιακά παιχνίδια. Ναι, εντάξει. Εχθές λέγανε ότι είναι απίθανο να προλάβει, σήμερα γράφουν ότι άρχισε και αισθάνεται καλύτερα. Του πέρασε. Ναι, τα γνωστά αυτά. Ναι, πάντως, όπως τονίζει το εν λόγω δημοσίευμα, τίποτα δεν θεωρείται δεδομένο. Σήμερα θα ξεκαθαρίσουν πολλά στην προπόνηση της ΑΕΛ. Αυτά από τον Άρη. Υπάρχει μια ανακοίνωση της Παϊάρης μόλις πριν από λίγα λεπτά. Ναι. Πρόκριση και για τον Νότι γράφει τον τίτλο. Λοιπόν, την πρόκριση το βράδυ της Πέμπτης στην Κύπρο τη θέλουμε όλοι μας για έναν ακόμη λόγο, γράφει Παϊάρης, για να αφιερώσουμε στο 19χρονο φίλαθρο της ομάδας μας, Νότι Χατζή Αναγνώστη, ο οποίος το βράδυ της περασμένης Πέμπτης δέχτηκε δολοφονική επίθεση από αγνώστη στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ήταν μετά το πρώτο μάτς με την ΑΕΛ Μεσού στο Κλειάνο της Βικελίδης. Μια παρέα 7-8 θρασίδηλων τραμπούκων επιτέθηκαν στον Νότι και την παρέα του. Ήταν μαζί του άλλοι τρεις Αριανοί που επίσης διακομίστηκαν στο Ιπποκράτειο για να τους προσφερθούν οι πρώτες βοήθειες και τον χτύπησαν με σιδερολωστό στο κεφάλι, προκαλώντας σοβαρό τραυματισμό. Ο 19χρονος Νότις υποβλήθηκε σε επέμβαση και παραμένει στην εντατική μέχρι σήμερα. Η ΠΑΕ Άρης και προσωπικά ο πρόεδρος της ΠΑΕ Θόδωρος Καρυπίδης βρίσκονται από την πρώτη στιγμή κοντά στον Νότι και την οικογένειά του, εκφράζοντας την παράστασή τους προς τον νεαρό φίλο της ομάδας μας. Δεν στεκόμαστε όμως σε αυτό. Η ΠΑΕ Άρης θα είναι δίπλα στην οικογένεια του άτυχου Νότι, όχι μόνο στη μεγάλη μάχη που δίνει τώρα και θα την κερδίσει, αλλά και σε όλες τις ενέργειες που θα ακολουθήσουν για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών. Οι δράσεις αυτής της εγκληματικής ενέργειας πρέπει να συλληφθούν και να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη για να λογοδοτήσουν. Νότι, γερά την Πέμπτη θα παίξουμε και για σένα, αναφέρει η ανακοίνωση της ΠΑΕ Άρης. Τι να πεις τώρα γι' αυτό, τι να σχολιάσεις? Τίποτα. Δεν μπορείς να πεις κάτι διαφορετικό εκτός το ότι αυτά τα πράγματα νομίζω ότι δεν θα αλλάξουν ποτέ δυστυχώς. Η Καφρίλα πάντα θα είναι πρώτη στο χώρο του αθλητισμού δυστυχώς. Να ευχηθούμε καλή ανάρρωση στο παιδί. Εννοείται. Γρήγορη. Εννοείται. Να φύγει όσο το δυνατόν γρηγορότερα από την εντατική και το νοσοκομείο και σίγουρα η δικαιοσύνη πρέπει να κάνει τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να. Οι αρχές βασικά να κάνουν τις απαραίτητες ενέργειες ώστε οι δράστες να απολογηθούν και να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη. Εννοείται ότι κάθε περιστατικό βίας είναι καταδικαστέο. Μην τα λέμε τα αυτονόητα. Γιατί μπορεί να βγει κάποιος από τη γωνία και να πει ότι δεν το είπατε. Εννοείται ότι καταδικάζουμε κάθε περιστατικό βία σε όλους τους χώρους, από όποιον προέρχεται. Είναι τα αυτονόητα τα πράγματα. Εκνευρίστηκα, τι, δεν μπορώ αυτά. Όχι, σιγά σιγά με το. Λοιπόν, τι να πεις, εντάξει. Καλό νομίζω είναι το ότι η ΠΑΕ παίρνει θέση με ανακοίνωση. Και... σίγουρα. Εντάξει. Και τονίζω ότι θα παίξει η ομάδα και για την πρόκριση και για τον άτυχο φίλο της ομάδας, ο οποίος ας ελπίσουμε φυσικά να βγει από την εντατική και να είναι καλά το παιδί, 19χρονος κιόλας, έτσι ο Νότις Χατζή Αναγνώστης. Λοιπόν, να συνεχίσουμε με τα υπόλοιπα. Υπάρχει δήλωση επίσημη του Υφυπουργού Αθλητισμού, του κυρίου Λευτέρη Αυγενάκη. Υπήρχε ένα θέμα το οποίο είχε προκύψει από νωρίτερα με διαρροή από το Υφυπουργείο Αθλητισμού. Υπήρχε παρέμβαση συγκεκριμένα για την τροπολογία που θέλει η ΕΠΟ για την πολυμετοχικότητα και μέσω διαρροής έκανε γνωστό το Υφυπουργείο Αθλητισμού ότι σε περίπτωση που περάσει το θέμα από την Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΟ θα ξεσπάσει πόλεμος μεταξύ κυβέρνησης και ΕΠΟ.
όπως ανέφεραν από πλευράς Υπουργείου Αθλητισμού. Επαναλαμβάνω για το θέμα της πολυμετοχικότητας που θέλει να περάσει η Εκτελεστική Επιτροπή της Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου στο ποδόσφαιρο. Ο Λευτέρης Αυγενάκης δήλωνε ενοχλημένος και υπάρχει και επίσημη δήλωσή του. Θα τη διαβάσουμε τώρα. Θες να τη διαβάσεις, Χριστό? Ναι, την έχω μπροστά μου. Τοποθετείται πλέον και επίσημα, όχι μέσω διαρροής του Υπουργείου Αθλητισμού. Ναι, ο Λευτέρης Αυγενάκης τοποθετείται επίσημα με δήλωση κατά της ΕΠΟ για το συγκεκριμένο θέμα με την τροποποίηση του ΚΑΠ που θέλει να περάσει η Ομοσπονδία. Είναι λίγο μεγαλούτσικη, θα διαβάσουμε όλοι όμως. Στις τηλεφωνικές μου λοιπόν επικοινωνίες, λέει ο κύριος Αυγενάκης, με τον κύριο Γραμμένο και τον κύριο Λισάνδρου, προειδοποίησα για το παράνομο της πρόθεσης της ΕΠΟ να τροποποιήσει τον ΚΑΠ, επιτρέποντας την πολυειδοκτησία, δηλαδή τη δυνατότητα κατοχής μετοχών σε περισσότερες από μία ΠΑΕ, και ζήτησα να αποσυρθεί οριστικά και αμετάκλητα κάθε τέτοια σκέψη. Επισήμενα συνεχίζει επίσης την αναγκαιότητα διαβούλευσης ολίγων ημερών για τις όποιες αλλαγές σχεδιάζονται στους πειθαρχικές κώδικες σε θέματα βίας, καθώς με τις FIFA, UEFA, ΕΠΟ και Super League στις πρόσφατες συναντήσεις μας συμφωνήσαμε να συνεργαστούμε για να συνδιαμορφώσουμε μια κοινή κουλτούρα και να έχουμε αρμονικό βηματισμό σε αυτό το ζωτικό ζήτημα. Δεν προτίθεμαι να κάνω καμία παρέμβαση στο αυτοδιοίκητο. Άλλωστε το δήλωσα μετά από κάθε θεσμική συνάντηση με τους φορείς του ποδοσφαίρου. Αυτοδιοίκητο όμως δεν σημαίνει και ασυνδοσία. Δεν προτίθεμαι ωστόσο να επιτρέψω την παραμικρή έκπτωση στους απαραίτητους χειρισμούς, τους οποίους απαιτεί η κοινωνία για την δραστική αντιμετώπιση των φαινομένων βίας και προσυνεννοημένων αγώνων. Σε αυτόν τον αγώνα καταλήγει για εξοριασμό του ποδοσφαιρικού τοπίου, ή θα είμαστε όλοι μαζί στην κατεύθυνση της συνεχούς βελτίωσης, ή ως κυβέρνηση θα είμαστε σταθερά απέναντι σε όποιον προσπαθεί να βάλει εμπόδια, λέει ο κύριος Αυγενάκης, με την δήλωσή του να στρέφεται ξεκάθαρα πλέον κατά της ΕΠΟ. Έτσι. Έτσι είναι, ναι. Και να δούμε τι θα γίνει και με το συγκεκριμένο θέμα που είναι σοβαρό, έχει να κάνει σημαντικό ζήτημα του ποδοσφαίρου. Και να δούμε ποιανού θα περάσει τελικά. Τη ΕΠΟ ή τη πλευρά του Υπουργείου Αθλητισμού. Είναι η πρώτη κόντρα, νομίζω, που βλέπουμε. Έτσι. Χρήστο και Γιώργο, είναι η πρώτη διαμάχη μεταξύ Υπουργού Αθλητισμού και ΕΠΟ μετά την εκλογή του νέου Υπουργού Αθλητισμού, του κ. Αυγενάκη, και να δούμε πού και πώς θα καταλήξει το συγκεκριμένο θέμα. Λοιπόν, εδώ χαλαρά πηγαίνουμε και σε αυτή την δεύτερη ώρα οδεύουμε προς το τέλος της. Λίμπερο 107,4 ακούτε πάντα. Χρήστος Γιουβάνογλου, Γιώργος Μπαϊράμ, Γιώργος Παναγιώτης στα μικρόφωνα. Ο Λίμπερο παντού, ως και τις 5, σε αυτά τα καθημερινά 3 ώρα που θα έχουμε μαζί τα μεσημέρια εδώ μέχρι και τα μέσα του Αυγούστου. Στην καρδιά του καλοκαιριού είμαστε, αλλά εμείς εδώ δροσιζόμαστε με το air condition. Όσοι είστε έξω, κάντε υπομονή. Πρέπει να είναι πολύ ζέστη. Υπομονή και μπανάκια, δροσιές. Σύντομες ανάσες δροσιάς. Λοιπόν, φτάνουμε στις 4. Ώρα να πάμε σε ένα ακόμη διαλυματάκι και να επιστρέψουμε σε πολύ λίγο για την τελευταία ώρα της εκπομπής στο Λίμπερο παντού. Μένετε συντονισμένοι στο Λίμπερο 107,4. Πάμε στο διάλειμμα και επανερχόμαστε. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 8 λεπτάκια μετά τις 4, τελευταία ώρα στην εκπομπή Ο Λίμπερο Παντού, Λίμπερο 107,4 ακούτε, ως και τις 5 θα είμαστε παρέα με Χρήστο Γιουβάνογλου, Γιώργο Μπαϊράμι και Γιώργος Παναγιωτής είναι στο μικρόφωνο, με όλη την αθλητική επικαιρότητα που υπάρχει, με την αγωνιστική δράση που έχουμε σήμερα το βράδυ με το μάτι του Ολυμπιακού. Δεν είδαμε καθόλου πιθανή ενδεκάδα με την οποία πρόκειται να παίξει ο Ολυμπιακός. Να το ψάξουμε λίγο, να δούμε ποιους 11 προτίθεται να παρατάξει ο Πέδρο Μαρτίνς στην απόψινή αναμέτρηση στον αγώνα Ρεβάνς με τη Βικτόρια Πλιζέν για τον δεύτερο προγραμματικό γύρο του Champions League, με τον Ολυμπιακό να θέλει την πρόκριση μετά το 0-0 του πρώτου αγώνα στην Τσεχία που άφησε ανοιχτούς λογαριασμούς. Έχουμε και τα φιλικά παιχνίδια τα οποία αναφέραμε νωρίτερα, έχει και άλλα παιχνίδια βραδιά, τα είπαμε και αυτά νωρίτερα, όλο το πρόγραμμα. Λοιπόν, υπάρχει και αυτή η διαμάχη μεταξύ Υφυπουργού Αθλητισμού και ΕΠΟ, με τον Λευτέρη Αυγενάκη να προχωρά σε επίσημη δήλωση στρεφόμενος κατά της ΕΠΟ, τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι το αυτοδιοίκητο δεν σημαίνει ασυδοσία και αναφέροντας ότι σε τηλεφωνική επικοινωνία με Βαγγέλη Γραμμένο, τον πρόεδρο της ΕΠΟ, και με τον Λισάνδρου, τον πρόεδρο της Super League, τους ενημέρωσε για το παράνομο της πρόθεσης της ΕΠΟ, όπως τονίζει, να τροποποιήσει τον ΚΑΠ στο θέμα της πολυμετοχικότητας που συζητιέται πολύ τις τελευταίες ημέρες. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί και η συγκεκριμένη υπόθεση. Έχουμε πιθανό σχήμα Ολυμπιακού, Χρήστο? Έχουμε, ναι. Δεν θα έχουμε πολλές διαφορές από το παιχνίδι της Τσεχίας. Κάτω από τα δοκάρια θα βρεθεί κατά πάσα πιθανότητα, έτσι είναι η δεκάδα, ο Σα, ο Μεριά, ο Σεμέδο στα στόπερ, Ελανταλουή και Τσιμίκα Στάκρα. Στον άξονα θα αγωνιστεί ο Μπουχαλάκης με τον Γιγέρμα, ενώ σε ρόλο επιτελικού θα βρεθεί ο Βαλμπουενά.
στα φτερά της επίθεσης θα είναι οι Μασούρας και Ποντένσε, ενώ στην αιχμή μπροστά θα είναι ο Γκερέρο, έτσι σε ένα 4-2-3-1, και 4-2-3-1 θα παίξει και η Βικτόρια Πλισέν με τον Χρούσκα να είναι στο τέρμα. Ο Μπράμπετς και Πέρντιτς είχε έτζα στο κέντρο της άμυνας με τους Ρέσνη και Λιμπέρσκι στα άκρα. Ο Χρουσόφσκι με τον Κάλβατς θα είναι στο κέντρο, ενώ ο Μίχαλικ θα είναι μπροστά τους σε ρόλο δεκαριού. Στα άκρα η Καγιάμπα και η Κόμπιτς, ενώ στην επίθεση θα είναι ο Κρμέν Τσίκ, ο οποίος έχει 1-2-3 σύμφωνα στο επίθετό του. Είναι σαν τον Μπρίκιτς που είχε ο ΠΑΟΚ. Πού τον θυμήθηκε στον Μπρίκιτς. Ήταν ο μοναδικός τερματοφύλακας νομίζω που πήρε ο ΠΑΟΚ που είχε πρόβλημα στη μέση. Πήραμε τερματοφύλακα ο οποίος είχε πρόβλημα στη μέση. Δεν ξέρω αν έχει ξαναγίνει σε παγκόσμια κλίμακα αυτό. Τέλος πάντων. αυτά από το παιχνίδι του Ολυμπιακού, το οποίο είναι προγραμματισμένο για τις 9.30. Είπαμε στην Nova τηλεοπτική μετάδοση. Nova Sports 1. Και φυσικά αύριο το μεσημέρι θα έχουμε πολλά περισσότερα να πούμε και εμείς και για το match. Επειδή πολλοί αναρωτιούνται τι γίνεται με τα παιχνίδια προχρηματικών, γιατί μπορεί να παίζει ο Άρης π.χ. στην Κοσμοτέ TV, ο Ολυμπιακός στην Nova κτλ. Ενώ το Champions League το έχει συγκεκριμένο κανάλι ή το Europa League. Να πούμε ότι στα προχρηματικά δεν ισχύει η κεντρική διαχείριση. Ισχύει από τα playoff και μετά. Από τα playoff του Champions League και από ναι, το Europa League και από τους ομίλους. Σωστό, σωστό. Για να μην αναρωτιέται ο κόσμος. Γι' αυτό ο ΠΑΟΚ τώρα π.χ. για το μάτσο με τον Άγιαξ έχει μπει στο παιχνίδι και το Open για να πάρει τα παιχνίδια. Το μάτσο του ΠΑΟΚ. Ναι, το ΠΑΟΚ, ναι. Αυτό. Η Ρεβάνς είπαμε και πριν ότι έκλεισε την Κοσμοτέ TV. Του Άρη είπες. Νομίζω του ΠΑΟΚ κανονικά είπα. Μπερδεύτηκα εγώ τότε. Λάθος άκουσα εγώ. Ναι, αυτό. Του Άρη είναι στην Κοσμοτέ TV και το αυριανό στις 8 το παιχνίδι κανονικά. Όπως και το πρώτο ήταν στην Κοσμοτέ TV, έτσι είναι και το αυριανό. Μπορούν όλα τα κανάλια και συνδρομητικά αλλά και ελεύθερα να μπουν στην εξίσωση και να διεκδικήσουν ανάλογα με την προσφορά που θα κάνουν και τα παιχνίδια των προγραμματικών. Όπως και η ΕΡΤ πήρε τα παιχνίδια του Ατρομήτου με την Ντουνάιντσκα. Και αυτό στην ΕΡΤ είναι αύριο επίσης στις 8. Η Ρεβάνς 2-1 έχει κερδίσει ο Ατρόμητος στη Σλοβακία στο πρώτο μάτς. Μπορεί να έχει πάρει το προβάδισμα ο Ατρόμητος, αλλά θέλει την νίκη και για να δώσει βαθμούς στην Ελλάδα, έτσι. Βέβαια. Δηλαδή μπορεί να αποκλείεται και να προκρίνεται και με 0-1 άμα χάσει, αλλά το απευχόμαστε όλο αυτό. Εννοείται καλύτερα να κερδίσει, να είμαστε και πιο αντιάκ. Πήρε και τον Ολιβέρα στην αποστολή. Το αυριανό. Καρδόσο, ναι, για το παιχνίδι με την Πασάξη και θα κάνει τον ντεμπούτο του Νέλσον Ολιβέρα στην κορυφή της επίθεσης. Και αναμένεται και πάρα πολλούς κόσμους αύριο στο Ολυμπιακό στάδιο. Περίπου 20.000 φίλαθλοι, εν μέσω καλοκαιριού, αναμένονται να βρεθούν στο ΆΚΑ για να δουν την πρόβα general της ΑΕΚ. Και ίσως, καλό τεστ είναι. Ναι, ίσως καταφεύγουν, ίσως θα πάνε τόσοι πολλοί, γιατί εντάξει, είναι μεγάλος αριθμός 20.000 για ένα φιλικό εν μέσω καλοκαιριού. Γιατί θα αργήσουν ξανά οι φίλαθλοι να δουν την ομάδα. Υπάρχει και τιμωρία των δύο αγωνιστικών. Σωστά. Για τα προκριματικά. Από όσα είχαν ναι, γίνει από την Ευρώπη, πέρσι με τον Άγιαξ. Και φθηνά την είχε γλιτώσει, μπορώ να πω. Πολύ φθηνά. Που δεν την απέκτησε. Όσα είχαν γίνει με τη Μολότοφ μέσα στο γήπεδο και όλα. Παραλίγο να καούν άνθρωποι. Ήταν τραγικά συμβάντα. Λοιπόν, είπαμε και την εικόνα του Ολυμπιακού, είπαμε και την αποστολή. Ποιο θα είναι, ποιο δεν θα είναι, μάλλον για την αποστολή τη ΑΕΚ στο αυριανό παιχνίδι, το φιλικό τεστ με την Μπασάξη Χιρ. Δεν υπάρχει κάτι καινούργιο σε αναφορά ΠΑΟΚ και Άρη στην επικαιρότητα αυτή την ώρα. Να πάμε λίγο να δούμε κάτι δηλώσει που έχει κάνει ο Ζωζέ Μουρίνιο, που βγάζει έτσι και λίγο παράπονο για το ότι είναι μακριά από το ποδόσφαιρο. Ο Ζωζέ Μουρίνιο μετά την αποχώρηση του από τον πάγκο τη United δεν τον έχουμε ξαναδεί να προπονεί ομάδα. Λοιπόν, μίλησε στο Sky Sports εδώ στη συνέντευξη. Μάλιστα, ήταν έτσι ωραία ξεχωριστή συνέντευξη μέσα στο αυτοκίνητο να μιλά, να κάνει τις δηλώσεις ο Ζωζέ Μουρινιό, ο Special One. Πάντοτε και παντού Ζωζέ Μουρινιό. Και ξεκίνησε λέγοντας: αυτή είναι λέει, η πρώτη φορά που έχω χρόνο να συλλογιστώ, η πρώτη φορά που βρίσκομαι στο Setúbal στα τέλη Ιουλίου με αρχές Αυγούστου, εδώ και περισσότερα από 20 χρόνια λέει. Τόσο είχε να είναι αυτή την περίοδο χωρίς ομάδα. Έχω αρκετό χρόνο να σκεφτώ, να ξανασκεφτώ, να αναλύσω και αυτό που αισθάνομαι είναι ακριβώς ότι ο Ζε, το παρατσούκλι του ως παιδί, είναι γεμάτος φωτιά, γράφει. Οι φίλοι μου λένε απόλαυσε το χρόνο σου, απόλαυσε τον Ιούλιο, τον Αύγουστο, απόλαυσε όσα δεν είχες ποτέ. Ειλικρινά δεν μπορώ να απολαύσω, δεν είμαι αρκετά χαρούμενος για να απολαύσω. Μου λείπει το ποδόσφαιρο μου, έχω φωτιά μέσα μου, λέει. Συμβιβάζομαι με τον εαυτό μου, με τους ανθρώπους που με αγαπούν, με τόσους πολλούς φανς που έχω ανά τον κόσμο, όλους όσους ενέπνευσα. Ο Ζε πρέπει να είναι ο Ζε ως την τελευταία ημέρα, αλλά δεν βλέπω στην άκρη την τελευταία μέρα, επειδή ο επόμενος μου σταθμός θα είναι σαν την έναρξη. Δεν αισθάνομαι πως πρόκειται για ακόμη ένα χρόνο, προσθέτεται στα χρόνια που έχω δουλέψει
στους τόσους τίτλους που έχω κερδίσει. Αυτό είναι η ιστορία, αυτό είναι το μουσείο, λέει. Το μέλλον μου θα ξεκινήσει στον επόμενο μου σταθμό και όπως έλεγα πριν, μοιάζει λίγο γελίο που με τόσα όμορφα πράγματα γύρω μου και τόσα που δεν είχα για πολλά χρόνια, εγώ να μην μπορώ να απολαύσω τον ελεύθερο μου χρόνο, λέει ο Ζε Μουρίνιο. Σαν κραυγή απόγνωση μοιάζουν αυτές οι δηλώσεις του. Θέλει οπωσδήποτε να βρει ομάδα για να προπονήσει. Και προφανώς, όταν μιλάμε για τον Μουρίνιο, δεν θα πάει σε οποιοδήποτε κλαμπ. Θα πάει σε μια ομάδα η οποία θα του δίνει όλα αυτά που θέλει για να όλες τις προοπτικές για να δουλέψει και να κάνει. Και τα χρήματα για μεταγραφές. Στο υψηλότερο επίπεδο. Μήπως το δούμε και σε κάποια εθνική ομάδα, μήπως είναι ο προάγγελος. Δεν νομίζω. Αλλά όχι έτσι για τον Ζωζέ. Δεν πάει σε εθνική ο Μουρίνιο. Δεν ξέρω, τι λέτε. Δεν μπορείς να το σκεφτείς, δεν το φαντάζεσαι. Δεν κάθεται καλά στα αυτιά σου αυτό. Καλά. Μάλιστα, λέει εδώ, λέει, το πιο δύσκολο πράγμα για μένα είναι να λέω όχι σε ευκαιρίες. Έπρεπε να δουλέψω γιατί μέσα μου έχω την παρόρμηση να θέλω να δουλεύω. Όταν έχω την ευκαιρία να δουλέψω, θέλω να λέω ας δουλέψω. Το να λέω όχι είναι πολύ, πολύ, πολύ δύσκολο. Λέει, γιατί λέω όχι. Λέω όχι επειδή δεν ανταποκρίνεται η εκάστοτε πρόταση στο επίπεδο ανταγωνισμού που θέλω, αυτό που λέγαμε. Αλλά με όλο το σεβασμό στις ευκαιρίες που μου δόθηκαν και στους λόγους που ενεπλάκησαν, θέλω το δικαίωμα να επιλέγω τους ανθρώπους που είναι μουρινιακοί, λέει. Από το μουρινίστα γίνεται η μετάφραση. Βεβαίως. Οι μουρινιακοί, λέει, με θέλουν εκεί που ανήκω. Οπότε για μένα τώρα δεν τίθεται το ζήτημα. Οκ, έχω μια πρόταση, ας αναλάβω. Πρέπει να είμαι υπομονετικός και να περιμένω τη σωστή ευκαιρία. Και η σωστή ευκαιρία είναι εκείνη που έχει το ίδιο μέγεθος και επίπεδο με εμένα ως προπονητής. Να το πέταξε εδώ και το δικό του. Λοιπόν. Θεωρώ πάντως πως αν δεν υπήρχε η Φερνάντο Σάντος στην Εθνική Πορτογαλία, θα ήταν ευκαιρία του. Και ίσως την άρπαζε. Λες. Έτσι νομίζω. Στην Πορτογαλία ίσως και θα μπορούσε. Αλλά τώρα με τα όσα κάνει ο Σάντος εκεί, δεν νομίζω. Γι' αυτό λέω, άμα δεν υπήρχε, ίσως το βλέπαμε στην Εθνική Ομάδα. Νομίζω όμως ότι ο Σάντος δήλωσε ότι είναι το τελευταίο του καλοκαίρι στην Εθνική, αν δεν κάνω λάθος. Τι θα γυρίσει στον ΠΑΟΚ? Στον ΠΑΟΚ σίγουρα όχι. Δεν το ξέρω αυτό. Αν όντως είχε ακούσει. Εντάξει, κοίταξε, πήρε το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, πήρε και το Nations League τώρα πρόσφατα. Τι άλλο να κάνει. Ναι. Για Μουντιάλ δύσκολα. Εντάξει, να πάρει ίσως, μακριά. Ναι, ίσως πάει και στο Κατάρ σαν προπονητής και ολοκληρώσει. Και με την Ελλάδα έτσι έγινε. Την έφτασε σε ένα top επίπεδο. Με την Ελλάδα έγιναν κι άλλα. Εντάξει, ναι. Θέλω να πω ότι μετά από αυτό. Έγιναν κι άλλα με τον τρόπο που έφυγε. Βασίλης Καβαδίας, εδώ μεταξύ έχει αλλάξει, έχει φύγει ο Χριστοσκιώσης. Στα σκοτάδια. Έχει έρθει ο Βασίλης Καβαδίας και μας κλείνει και τα φώτα. Τι είναι, Βασίλη, γιατί έτσι. Καταρχήν, καλησπέρα. Να πούμε ότι ο Βασίλης Καβαδίας έχει θαυμάστριες. Τι. Να τα λέμε κι αυτά. Δεν τα ξέρει αυτά ο Βασίλης, δεν τον ενημερώνει. Ναι, ναι. Χθες είχαμε εισρωή μηνυμάτων στο Instagram. Να προσέχουμε το Βασιλάκι, το δικό μας. Από influencers, πώς λέγονται αυτοί, influencers, όχι, influencers, αυτό με τα αγγλικά. Θαυμάστρες, θαυμάστρες. Στα ελληνικά πώς λέγεται αυτό? Δεν μπορεί να μην υπάρχει ελληνικός όρος. Αν το influence μεταφράζεται σαν... Δεν μπορούν να το πούν όλοι αυτό. Εγώ δεν μπορώ να το πω αυτό π.χ. στα αγγλικά. Αυτοί που επηρεάζουν, αυτοί που εμπνέουν. Πολύ εμπνέουν, ναι, τι να πω. Βασίλης Καβαδίας, λοιπόν, στα σκοτάδια μας έχει έρθει και θα πάμε μαζί την επόμενη ώρα. Όσο τα λέγαμε, συνεχίζω να διαβάζω τη συνέντευξη του Μουρίνιο και στέκεται και στο κομμάτι εθνική στη συνέχεια. Λέει καταρχήν. Λοιπόν, συνεχίζει, λέει, είναι το πιο δύσκολο αυτό το να διαλέξω ομάδα, δηλαδή, γιατί έχω την παρόρμηση όλη αυτή την περίοδο τόσες και τόσες φορές που μπορούσα να πω ναι, θα πάω, αλλά όχι, δεν μπορώ να πάω. Πρέπει να περιμένω την απόλυτα σωστή ευκαιρία. Ποτέ δεν είπα ποια είναι αυτή, ποτέ δεν το κάνω αυτό. Δεν λέει δηλαδή το ποια ομάδα συγκεκριμένα θα ήθελα να τον καλέσει. Έχω πολύ σεβασμό για τους ανθρώπους που πιστεύουν πως είμαι ο κατάλληλος για εκείνους και δεν το κάνω ποτέ αυτό. Στο τέλος της συνέντευξης, μάλιστα, δεν απέρριψε το ενδεχόμενο να αναλάβει κάποτε εθνική ομάδα. Δηλώνοντας. Είδες. Δεν το ήξερα, εγώ δεν το είχα διαβάσει. Την είχε διαβάσει από πριν. Όχι, φίλε. Απλά βλέπω μπροστά. Λοιπόν, λέει. Δηλώνοντας προκαταβολικά πόσο περήφανος θα είναι αν προπονήσει την Πορτογαλία. Να το λοιπόν και αυτό. Ωστόσο, λέει, έδωσε έμφαση στην αοριστία του κάποτε, αφού όπως επισήμανε η ιδέα να παίζει ένα παιχνίδι το μήνα, να περιμένει 2 χρόνια για τα μεγάλα τουρνουά και να περνά τον περισσότερο χρόνο του πίσω από γραφεία, δεν του αρέσει και πολύ. Οπότε κολλάει και αυτό που σου είπα εγώ, ότι δεν του πάει του Μουρίνιο το να προπονεί κάποια εθνική ομάδα. Θέλει την πίεση, θέλει αυτό το να προκαλεί με τις δηλώσεις του, να πηγαίνει από παιχνίδι σε παιχνίδι, να έχει κόντρες με παίκτες. Ναι. Είναι Μουρίνιο όλα αυτά, θυμίζω. Τώρα να τον έχει στην εθνική μια στο τόσο. Δεν θα μπορούσε να παίζει δίπλα ταμπλό. Βέβαια δεν το κάνει κανένα προπονητή στο ποδόσφαιρο. Πλέον, δεν απαγορεύεται βέβαια. Σπάνιο, αλλά δεν είναι σαν το. Στο μπάσκετ βλέπουμε ότι καταφεύγουν πολλοί προπονητές αυτή την επιλογή. Στο ποδόσφαιρο δεν είναι το ίδιο. Οπότε. Λοιπόν. Δεν το βλέπουμε συχνά. Μόνο σε κάτι χώρες της Αφρικής, νομίζω, ένας προπονητής
της Μαγαδασχάρης, ήταν, δεν θυμάμαι, της Ουγκάντας, τώρα που ήταν στο Κόπα Αφρικα, είχα διαβάσει. Ποδοσφαιρομάνα. Ναι, ότι προπονούσε και ομάδα και την εθνική ομάδα της πατρίδας του. Νομίζω ήταν η Ουγκάντα, αν δεν κάνω λάθος. Ζήλεψε, αυτά τα κάνουμε στο μάνατζερ, όταν παίρνει και σύλλογο και εθνική. Και ή στο FIFA, όποιοι παίζουν εδώ μέσα FIFA, ζήλεψαν. Μια που λες τώρα για FIFA, εγώ FIFA παίζω. Δεν παίζω μάνατζερ. Έχεις το 19. Ναι, ναι. Και έβλεπα πριν, πού το, να το θα το βρούμε τώρα, το εξώφυλλο του... Το καινούργιο εξώφυλλο του 20. Το 20 έχει τον Αζάρ, είχε η Μέιερ που ανακοινώθηκε. Κάπου διάβασα κάτι για Βαντάι. Ο Βαντάι και στο Champions Edition. Ναι, ναι, του Pro Evolution Soccer. Του PES όπως το λένε. Ποιον έχει? Έχει, δες εδώ τι γίνεται τώρα. Δεν ξέρω βέβαια αν αυτή η έκδοση είναι μόνο για Xbox. Το PES βέβαια λανσάρεται σαν με διαφορετική ονομασία πλέον. Αν δεν κάνω λάθος. Για ενημέρωσε μας. Νομίζω. Το Pro. Ναι, ναι, ναι. Λανσάρεται το E-PES 2020. Μάλιστα. Το E-PES είναι το Υπουργείο Εσωτερικών στο site της. Είπες κάτι? E-Sports, ναι, κάπως θα σου το πω αμέσως τώρα. Δείτε εδώ τώρα. E-Football μήπως. Λοιπόν. Όχι, όχι, θα σου το πω αμέσως. Τώρα θα σας ταράξω. Καταρχήν, η PES, η Pro Evolution Soccer, τέλος πάντων. Η Konami, ρε παιδί μου, αυτή είναι. Βγάζει το παιχνίδι. Η EA Sports είναι που έχει το FIFA, έτσι. Ακριβώς. Δεν είμαι και πολύ σε αυτά τα. Στο gaming δεν είμαι και από τους top. Λοιπόν, μόνο FIFA παίζω για λόγω ποδοσφαίρου. Δώσε μου 30 δευτερόλεπτα. Λέει eFootball PES 2020. Το E είναι από το eSports. Αφού είναι της Konami το. Όχι από την EA Sports. Όχι από την EA Sports, από τα eSports. Α, από τα eSports. Ναι, έχεις δίκιο. Έλεγα για το εξώφυλλο του PES 2020, έτσι. Ποιους θα έχει? Και βασικά να ξεκινήσουμε λέγοντας το γνωστό αυτό που έγινε με τη Juventus, έτσι, που αγόρασε τα δικαιώματά της η Konami. Θα την έχει σε αποκλειστικότητα στο Pro, με φανέλες, μεταγραφές, όλα τα πάντα, γήπεδα, ιστορίες, όπως και κάνει και με την Barcelona. Και τι γίνεται με αυτό όμως? Επειδή τα αγοράζει αποκλειστικά, δεν θα έχει το δικαίωμα η EA Sport, στο FIFA δηλαδή. Στην Μπαρτσελόνα αυτά τα χρόνια είχε κανονικά φανέλες κτλ. Δεν είχε το γήπεδο, δεν είχε το Camp Nou. Γιατί το είχε στο Pro. Τώρα στη Juventus, από ό,τι διαβάσαμε, δεν θα έχει ούτε τις φανέλες ούτε τίποτα. Θα λέγεται και μάλιστα και μάλλον ονομασία ομάδα. Πώς θα λέγεται? Πιεμόντε Calcio, κάτι τέτοιο. Έπαθε Konami EA Sports. Το είχαμε συνηθίσει από την Konami τα τελευταία χρόνια. Με κάτι Man Red, με κάτι Man Blue. Ναι. Ναι, καθένα. Δηλαδή έχουμε μάθει την Manchester United, π.χ. ως Man Red. Man Red. Merseyside Red ήταν η Liverpool. Πάντα έτσι τους είχαμε συνηθίσει. Ναι. Πρώτη φορά το βλέπουμε αυτό από την EA Sports. Να μην μπορεί να χάνει δικαιώματα αποκλειστικά. Και εγώ τώρα, εσύ τι θα πάρω να παίξω που είμαι Juventus? Θα βάλεις το πατσάκι, φίλε. Έτσι, όπως γίνεται, όπως κάναμε εμείς τόσα χρόνια στο Pro. Που έπρεπε να ξέρεις πυρηνική φυσική για να περάσει ένα πατ στο PlayStation. Career Mode. Και τα λοιπά. Ακόμα δεν ξέρω να περνάω. Career Mode με Sunderland έχω πάρει και είμαι τώρα 2020 κάτι. Βγάζουν πατ. Την πήρα από την τρίτη εθνική τη Sunderland. Και την έχω φτάσει στο Champions League. Βγάζουν, πήρα και πρωτάθλημα. Βγάζουν πάτσε και με ελληνικές ομάδες. Στο amateur παίζεις. Μέχρι και football league. Σε παρακαλώ, world class. Έλα, σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ. Όποτε θες. Σε παρακαλώ. Όποτε θες. Λοιπόν. Weekend League παίζεις στο FIFA? Όχι. Καθόλου. Δεν ασχολείσαι με το online mode, έτσι? Όχι, τίποτα καθόλου. Σου λέω ίσα ίσα για να παίζω λόγω ποδοσφαίρου. Όχι για gaming και τέτοια φάση. Κατάλαβες. Δεν το ψάχνω. Κατάλαβες τώρα. Μυρωδιάς. Έχουν σπάσει οι χειριστήρια, έχουν κάνει στο Ultimate Team του FIFA. Εντάξει. Μυρωδιάς. Εγώ έτσι να παρεούλα να παίζουμε κάνα ματσάκι. Κλιτσάρει κιόλας μερικές φορές στο Ultimate Team. Και... Ναι, εντάξει, στο Ultimate Team και ειδικότερα στο Weekend League μπορεί να φτάσει στις 15 νίκες. Εντάξει, στο PC εγώ έπαιζα που ήταν 25 τα μάτς. Να φτάνει στις 15 νίκες, να είσαι στο Gold 3, Gold 2 και να θες να φτάσει και παραπάνω για να πας και ψηλότερα που είναι οι top κατηγορίες και σου πετάει μέσα κάτι αντιπάλους που δεν μπορείς με τίποτα. Δηλαδή και καλά να παίξεις, θα γίνει κάτι και θα το χάσεις στο τέλος. Ναι. Σε κνευρίζει αφάνταστα. Ή απλά θα χάσεις ξαφνικά 3-0 με τα χέρια κατεβασμένα. Ναι, δεν υπάρχει. Είναι το παιχνίδι, η δομή του παιχνιδιού τέτοια. Και δεν ξεκίνησα να. Ξεκίνησα μάλλον να πω, δεν το ολοκλήρωσα. Ναι, αυτό που είχα πει για το εξώφυλλο του Pro. Δηλαδή έχει 4 παίκτες. Ωραία. Θα πάμε και ας μην πούμε από την αρχή ποιοι είναι. Ο ένας είναι ο Μέση. Ωραία μέχρι εδώ. Ο άλλος είναι ο Πιάνιτς. Και απορώ γιατί είναι ο Πιάνιτς. Όχι, είπα, ωραία εδώ. Αγόρασε τα δικαιώματα της Γιουβέντους. Περιμέναμε να έχει κάποιον από τη Γιουβέντους. Ωραία. Γιατί δεν έχει το Ρονάλντο? Πήγε στον Τιμπάλα. Πήγε στον Κιελίνη, τον Μπουφόν. Κάτι το Πιάνιτς. Μάλλον επειδή ο Ρονάλντο ήταν στα προηγούμενα της FIFA και στα δύο. Δεν ξέρω. Ωραία, ας βάλει τον Τιμπάλα, ας βάλει κάποιον άλλο. Ο Πιάνιτς τι, Βόσμιος είναι αυτός που φτιάχνει το παιχνίδι.
Δεν ξέρω τι γίνεται. Ο σχεδιαστής. Σαν παίκτη είναι, ρε παιδί μου. Αλλά δεν είναι αυτός ο star που λέμε για τέτοια πράγματα. Και έχει επίσης και άλλους δύο. Τέσσερις έχει στο εξώφυλλο. Οι άλλοι δύο είναι ο Γκνάμπρι της Μπάγκερ Μονάχου. Άντε, πες εντάξει. Αν και θα μπορούσε ο Λεβαντόφσκι να μπει. Άμα βάλεις κάποιον από την Μπάγκερ, θα μπορούσε ο Λεβαντόφσκι. Ναι, τον ποιον άλλον, ξέρω εγώ. Όχι τον Γκνάμπρι πάντως. Όχι. Και από τη United. Ποιον έχει βάλει. Το Μακτόμινι. Το πιτσιρικά. Μήπως είναι fake, αλλά. Δεν ξέρω, ρε. Όχι, επίσημο είναι. Είναι επίσημο το λογαριασμό παρουσιάζεται. Κοίταξε, βέβαια το εξώφυλλο πλέον στα video games. 10 Σεπτεμβρίου θα βγει, παρεμπιπτόντως. Είναι διαφορετικό σε κάθε περιοχή. Είναι αλήθεια. Δηλαδή, άλλο εξώφυλλο βγαίνει για τη Λατινική Αμερική, άλλο για την Ευρώπη, άλλο για την Ασία. Mm-hmm. Αλλά αυτό βλέπω ότι είναι το ευρωπαϊκό εξώφυλλο, οπότε. Ναι, όντως προκαλεί εντύπωση. Εντάξει, μπορεί να είναι λίγο τρόλ. Μπορεί να είχαν μέσο. Μα το Μακτόμινι. Πόπο, συγχύστηκε. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Σαν να του πικάρει, σαν να πικάρει τι ομάδε είναι. Ναι, δεν έχετε καλό ρόστερ. Άντε με μέση και πιάνει, εντάξει, αλλά τώρα ο Μακτόμινι και ο Γκνάμπρι. Ελεύρε, ποιο πιάνει. Να δώσουμε μια είδηση από τη Φόρμουλα 1. Πιάνει, τι είπε αυτό, ποιο πιάνει. Ποιο πιάνει, εντάξει. Και... δεν βλέπει μπάλα το παιδί, μάλλον. Ποιο πιάνει όσον αφορά, κάτσε, περίμενε. Έχει Κριστιανό, έχει Μπουφόν, έχει Κελίνη. Όχι, το παιχνίδι πιάνει το κάνει. Άμα δεν είχε το πιάνει. Ο Ρονάλντο δεν θα έπαιρνε πάσα μπροστά. Βρε σου λέω για τα ονόματα που μπορεί να βάλει στο εξώφυλλο. Άλλο, σαν star, ναι. Ναι. Αλλά σαν παίκτη ο πιάνει είναι. Άλλο σαν παίκτη. Δεν σου μίλησα για την ποδοσφαιρική του αξία. Ωραία. Πήγα να δώσω μια αφήνωση από τη Φόρμουλα 1 σχετικά με την πορεία αντικατάσταση τη υγεία του θρύλου του Μίκαελ Σουμάχερ. Εντάξει, είναι αλήθεια πως η ενημέρωση έρχεται με το σταγονόμετρο και ειδήσει γενικά για την κατάσταση τη υγεία του. Ο Ζακ Τόντ πρέπει να είναι ο μάνατζερ του. Όχι, ή όχι. Πολύ στενό ο φίλο. Είναι ο πρώην principal τη Ferrari. Ο Ζακ Τόντ, ναι. Ο οποίο τον επισκέφτεται, λέει, συχνά στο σπίτι. Και δηλώνει σε ραδιοφωνικό σταθμό ότι συνεχίζει να παλεύει, είναι στα καλύτερα χέρια, λέει, λαμβάνει εξαιρετικές περιποίησεις του σπίτου, δεν εγκαταλείπει την προσπάθεια, συνεχίζει να παλεύει, θέλω πάντα να είμαι πολύ προσεκτικός σε όσα λέω για αυτόν, αλλά είναι αλήθεια ότι έχω παρακολουθήσει μαζί του Grand Prix από το σπίτι του στην Ελβετία. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι βρίσκεται σε καλό δρόμο. Δεν αποσαφηνίζει αν είχε επαφή με το περιβάλλον ο Μίκαελ. Για να λέει ότι έχουμε παρακολουθήσει μαζί Grand Prix από το σπίτι σημαίνει ότι. Αντιλαμβάνεται τώρα, ναι, αν είναι σε καλή. Ναι, είναι ο πρώην επικεφαλής της Ferrari, είχες δίκιο σε αυτό. Ήταν όταν έπαιρνε ο Μίκαελ τα πρωταθλήματα. Πάντως είναι αυτό, οι ειδήσεις βγαίνουν το σταγονόμετρο για τον Μίκαελ Σουμάχερ. Ναι. Είναι άξιο πορείς αυτό, πως τον κρατάνε τόσο χαμηλά. Τόσο μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Έχει επιλέξει αυτή τη στρατηγική οικογένεια. Είναι δύσκολο όμως, δεν είναι μόνο να την επιλέξει, είναι και δύσκολο. Γιατί πάντα υπάρχουν διαρροές από κάπου. Υποθέτω ότι τους έχουν επιλεγμένα άτομα τα οποία μπορούν και βλέπουν τον Σουμάχερ. Πόσο μάλλον να μαθαίνουν νέα για τον Σουμάχερ. Αυτό. Και μάλλον για να βλέπει την Grand Prix, βλέπει και θαυμάζει και το γιο του. Έτσι. Ο οποίος είναι στη Φόρμουλα 2. Έκανε και μία βόλτα στη Γερμανία. Στο Grand Prix, πριν το Grand Prix με την F2004. Το μονοθέσιο με το οποίο ο πατέρας του κατέκτησε το τελευταίο πρωτάθλημα και 7ο. Άκουσες ήχο. Εντάξει, ήταν διαφορετικό τότε. Ένας V12 πετρελοκινητήρας, παρακαλώ. Εντάξει. Δεν μπορούσες να κάτσεις από τον ήχο. Όπως και ο Τζέσον Μπάτον οδήγησε τη δικιά του Μπρόουν το 2009. Έτσι. Που κατέκτησε το πρωτάθλημα. Και για όσους θέλουν να αγωνιστούν ξανά με τα ίδια μονοθέσια, όχι στην πραγματικότητα, ναι. αλλά εικονικά, να αγοράσουν τα παιχνίδια της Codemaster, της Formula 1. Που δίνουν αυτή τη δυνατότητα. Ναι, υπάρχει αυτή η δυνατότητα κάθε χρόνο. Υπάρχουν τα κλασικά μονοθέσια. Μπορεί να γυρίσεις τον χρόνο πίσω και να αγωνιστείς με τα είδωλά σου. Ναι. Και με τα μονοθέσια του Σένα, του Σουμάχερ. Έχει και του Φέτελ μέσα την Red Bull του 10. Τα πιο θρηλυκά μονοθέσια, αυτά που δώσανε πρωταθλήματα. Ακριβώς. Είναι όλα εκεί μέσα. Μπορείτε να αγωνιστείτε και να τρέξετε. Σε όποια πίστα επιθυμείτε. Φτάσαμε λοιπόν εσείως στις 4.30. Θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε εδώ ο Λίμπερο Παντού. Εδώ είμαστε, επανήλθαμε για το τελευταίο μέρος της εκπομπής ο Λίμπερο Παντού, στο Λίμπερο 107,4 φυσικά. Ως και τις 5 θα είμαστε παρέα. Γιώργος Παναγιωτίδης στο μικρόφωνο. Δίπλα μου, δεξιά μου, Γιώργος Παϊράμης. Αριστερά μου, Χρήστος Γιουβάνογλου. Και θα πάμε παρέα για το επόμενο 20 λεπτό και κάτι παραπάνω. Να δούμε ό,τι άλλο έχει απομείνει από τα θέματα για μας, από αυτά που υπάρχουν στην αθλητική επικαιρότητα. Μαζί μας και σήμερα η Avanti Pizza. Η καλύτερη πίτσα είναι εδώ και είναι η Avanti Pizza. Τέτοια ώρα μας πιάνει μια πίνα πάντα ούτως ή άλλως. Oh. Και μια και δύο,
Στόχος της Savanti είναι το πιο λαχταριστό αποτέλεσμα χρησιμοποιώντας καθημερινά φρέσκα προϊόντα. Πίτσες με μοναδικές συνταγές για όλα τα γούστα και σε όλα τα μεγεθή, οικογενειακές, γίγας αλλά και μάνστερ που φτάνουν τα 45 εκατοστά. Αυτή θα έπαιρνα τώρα από την Avanti. Στην Avanti μπορείς να δοκιμάσεις πολλές διαφορετικές γεύσεις γιατί δίνουμε και πίτσες και με το κομμάτι. Μπορείς να δοκιμάσεις επίσης δροσερές σαλάτες και πετανόστιμες μακαρονάδες. Avanti Pizza παίζει δυνατά σε Εύωσμο, Κορδελιό, όχι Κορδελιό, ψέματα, Εύωσμο, Καλαμαριά, Θέρμη και Χαλκιδική στη Σάρτη. Δείτε το μενού μας με φοβερές προσφορές στο Facebook ή στο avantipizza.gr. Delivery από τις 5 ως τη 1 στο 2310-444-014. Φοβερές και οι προσφορές της Avanti. Δύο οικογενειακές πίτσες μόνο με 8,90. Δύο γίγας πίτσες μόνο με 12,90. Μια Monster Pizza 45 εκατοστών και μια σαλάτα μόνο με 14,90. Και δύο Monster Pizzas 45 εκατοστών μόνο με 19,90. Και άλλες μοναδικές προσφορές που θα βρείτε στο Facebook ή στο avantipizza.gr. Ωραία, η Paris Saint-Germain βλέπω προηγείται με 2-0 της Sydney FC στο φιλικό που γίνεται αυτή την ώρα. Είναι στο 72ο λεπτό. Πάμε να δούμε και ποιοι έβαλαν λίγο τα γκολ. Λοιπόν, πού είμαστε? Εδώ είμαστε. Ενώ στο άλλο φιλικό που είναι αυτή την ώρα, Ρίζες Αντάλιασπορ είναι στο 0-1 προηγείται η Αντάλιασπορ. Τα γκολ της Παρή τα έχουν βάλει ο Εμπαπέ και ο Καβάνη στο 37, ο Εμπαπέ στο 43 ο Καβάνη, σε αυτό το 2-0 στο 76 τώρα το παιχνίδι. Το φιλικό Ρίζεσπορ Αντάλιασπορ που είναι σε εξέλιξη είναι μόλις το 8 λεπτό και έχει ανοίξει το σκόρ η Αντάλιασπορ με 0-1. Να δούμε μήπως λες να παίζει και βασικός ο Καλτσαίας. Δεν πιστεύω, αν δεν μας δίνει δεκάδες. Ωραία, λοιπόν πάμε παρακάτω, τα τελευταία θεματάκια που έχουμε αφήσει. Έτσι, Γιώργο. Διεθνή. Όχι καλά νέα για τον Ροναλντίνιο, ο superstar, ο Βραζιλιάνος του ποδοσφαίρου έχει μπλεξίματα γιατί, και αυτό γιατί διατηρεί χρέος ύψους 2,3 εκατομμύρια ευρώ στο δημόσιο ενώ το αφαίρεσαν και το διαβατήριο που έχει ως αποτέλεσμα την απαγόρευσή του από τη χώρα. Εντάξει. Έχει φτάσει σε αυτό το σημείο. Πώς καταλήγουν έτσι, ρε. Ναι, είναι δυνατόν. Από τα 57 ακίνητα του Βραζιλιάνου Σταρ έχουν ήδη κατασχεθεί, λέει, τα 4. Δικαιοσύνη έχει λάβει μέτρα για την υπεράσπιση συμφερόντων της, λέει, για την εξασφάλιση του απαιτούμενου χρέους. Έλαβε ακόμα μια απόφαση δικαιοσύνη αυτή της παρακράτησης του διαβατηρίου του για να μην μπορεί να εγκαταλείψει τη χώρα. Εκεί μάλιστα έφτασε ο Ροναλντίνιο. Γενικά έξω παρατηρείται συχνά αυτό το φαινόμενο με Βραζιλιάνους. Αν το δούμε παραδοσιακά. Χάνουν τα μυαλά τους, δεν ξέρω τι γίνεται. Και κατά τη διάρκεια της καριέρας τους, αλλά και μεταγενέστερα σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό. Είδαμε και ο Αντριάνο, ο οποίος είχε. Καλά, άλλο καπέλο και εκεί. Έχει στήσει εκεί συμμορία, κάτι τέτοιο. Ναι, είναι αρχηγός μαφίας. Τώρα βλέπουμε με τον Ροναλντίνιο και άλλοι είναι έτσι. Έτσι είναι το, η κουλτούρα των Λατινοαμερικάνων. Δεν ξέρω τι να πω. Τρομερά πράγματα. Δεν μπορεί να είναι τυχαίο όλο αυτό. Σίγουρα. Και βλέπουμε κιόλας να πάμε σε έναν άλλο Βραζιλιάνο, τον Νεϊμάρ, ο οποίος μπορεί να αγωνίζεται ακόμα. Δεν ξέρω βέβαια για πόσο καιρό ακόμα. Πού θα πάει, ναι, να δούμε. Και πού θα παίξει. Ο οποίος ξύπνησε σήμερα και άκουσε. Ήγησαν στα αυτιά του ευχάριστα νέα. Και αυτό γιατί καθάρισε. Δεν θα το επαγγελθούν κατηγορίες για τον βιασμό. Αλλά και για την επίθεση που. Εκείνη την περιβόητη υπόθεση. Ακριβώς, ναι. Δεν θα του καταγγελθούν κατηγορίες ούτε για την επίθεση, αλλά για τον βιασμό. Μετά από καταγγελία που είχε κάνει το μοντέλο, Νάχιλα Τριτάντε. Τριτάντε, τι είναι αυτή η Αρμένια? Δεν το γνωρίζω, να σου πω την αλήθεια με ακρίβεια. Ναι. Να μην το ρισκάρουμε. Και αυτό γιατί τελικά δεν υπάρχουν αρκετά στοιχεία που να αποδεικνύουν τους ισχυρισμούς της Γκέλουσας, η οποία είχε υποστηρίξει ότι υπέστη σεξουαλική κακοποίηση τον Νεϊμάρ σε δωμάτιο ξενοδοχείου στο Παρίσι. Τον περασμένο Μάιο έγινε αυτό. Ο ποδοσφαιριστής φυσικά το είχε αρνηθεί όλο αυτό την πρώτη στιγμή. Το αρνήθηκε και κατά την. Πώς το λένε, όταν ανέβηκε στο βήμα για να καταθέσει. Μάλιστα. Αρνήθηκε κατηγορηματικά τις κατηγορίες και στην προσπάθειά του να υπερασπιστεί τον εαυτό του έδωσε τη δημοσιότητα και συνομιλίες του μέσω WhatsApp με το μοντέλο. Μάλιστα. Έβγαλε και αυτά στη φόρα για να το αποδείξει. Μα. Όλα στη φόρα. Αθώος τελικά. Αθώος. Μάλιστα. Γι' αυτό. Τώρα θα δούμε άμα ξανακάνει κάτι. Κόντρα σε όλα αυτά. Έχουμε να ασχολούμαστε συνέχεια με τον Νεϊμάρ και για γηπαιδικά και για εξωγηπαιδικά περισσότερα τελευταία. Να δούμε πού θα παίξει φέτος. Ένας παίκτης που ξεκίνησε με μεγάλες προσδοκίες στην καριέρα του. Στην Σάντος έπαιζε. Ως το next big thing του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.
Είναι καλός παίχτης, εντάξει, έχει ταλέντο, δεν μπορούμε να το αφισβητήσουμε αυτό. Αλλά. Αλλά. Ένα μεγάλο αλλά. Ένα μεγάλο αλλά. Λοιπόν, και ένα άλλο ωραίο που έρχεται απ' έξω και το πιο θετική είδηση. Η Τσέλσι έκοψε διαπαντός την παρουσία στο γήπεδο από παδό της που είχε κάνει ρατσιστική επίθεση στο Ραχίμ Στέρλινγκ στον περσινό αγώνα Τσέλσι-Μάντσεστερ Σίτι. Τότε ένας παδός στον μπλε είχε επιτεθεί ρατσιστικά στον Ραχίμ Στέρλινγκ από την κερκίδα. Τον βρήκαν οι αρχές, τον παρέδωσαν και στη διοίκηση της Τσέλσι φυσικά. Και η τιμωρία του είναι διαβίου αποκλεισμός από το γήπεδο. Κάτι το οποίο είχε συμβεί και τον περασμένο Δεκέμβριο σε άλλους 5 οπαδούς της Τσέλσι. Και αυτά είναι πολύ θετικά μηνύματα, έτσι. Μακάρι να τα δούμε και εδώ στην Ελλάδα. Εντάξει, εδώ στην Ελλάδα είναι αλήθεια, δεν έχουμε στα γήπεδα αυτά τα φαινόμενα τόσο έντονα τα τελευταία χρόνια. Νομίζω το τελευταίο περιστατικό που είχε αποφανθεί κιόλας η ομάδα ήταν τον Παναθηναϊκό σε εκείνο το παιχνίδι Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ με το κουτάκι της μπύρας. Που είχε πει ναι, πάει, θα βρούμε τον φύλαθρο και δεν θα δεν του ξαναεπιτραπεί παρουσία του στο γήπεδο. Δεν ξέρω αν ίσχυσε όλο αυτό ή για το περιστατικό το πρόσφατο προπέρσινο που στέρισε στην ουσία το πρωτάθλημα και τον ΠΑΟΚ με το χαρτάκι. Δεν ξέρω, ο συγκεκριμένος φιλάθλος βρέθηκε, έχει... ναι, δεν θυμάμαι τι απόφαση είχε πάρει, αν είχε πάρει κάποια απόφαση ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ έτσι, δεν παρόμοια είχε πάρει κάποια απόφαση. Απαγόρευση του στο γήπεδο. Εντάξει, πάντως πιστώνεται αυτό στην Τζέλσι τέτοιου είδους αποφάσεις τουλάχιστον. Να δώσουμε λίγο μια είδηση της τελευταίας στιγμής όσον αφορά το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ο ατζέντης του Βραζιλιάνου, του Πέτρου Ενρίκε. Θα συνομιλήσει με τους διοικούντες της ΠΑΕ για να πάρθουν οι αποφάσεις όσον αφορά το μέλλον του. Ο Ενρίκε έχει κάνει σαφές βέβαια ότι θέλει να κάτσει να παλέψει για μια θέση στην ομάδα και στο πλάνο του Άμπελ Φερέιρα. Είναι η δεύτερη επίσκεψη, να θυμίσουμε, του συγκεκριμένου ατζέντη στη Θεσσαλονίκη, καθώς πριν λίγες μέρες είχε βρεθεί στην πόλη όταν είχαν γυρίσει οι παίκτες και η ομάδα από το πρώτο στάδιο στην Ολλανδία. Θα τραβήξει και αυτό το σύριαλ με τον Ενρίκε. Μένει, φεύγει, πάει στη Σαπεκουέντσε, δεν πάει. Τι λες, Χρήστο, να μείνει ή να φύγει? Τι θα γίνει ή τι θέλω? Τι θέλεις, τι θέλεις? Περιμένουμε να μάθουμε. Και άμα το ξέρεις και δεν μας το λες. Δεν ξέρω. Η αλήθεια είναι ότι ο Ενρίκε είναι ένας game changer. Μπορεί να αλλάξει ανά πάσα στιγμή τη ροή του παιχνιδιού. Υστερεί τακτικά, νομίζω. Όλοι οι προπονητές το έχουν διαπιστώσει αυτό και εξού και ο δανεισμός τους σε δύο ισάριθμα χρόνια. Αλλά από εκεί και ύστερα νομίζω ότι έχει μια ποδοσφαιρική τρέλα η οποία τη βρίσκεις πολύ δύσκολα. Η οποία δεν είναι πάντα καλή, έτσι. Αλλά νομίζω ότι θα είναι πολύ χρήσιμο, ειδικά απέναντι σε κλειστές άμυνες. Με τις μπούκες που κάνει και με τα γεμίσματα στην αντίπαλη περιοχή. Πώς το είπες αυτό, πήγε να αλλάζει τη ροή του αγώνα, όπως το είπες. Είναι game changer. Όπως τότε που είχε φάει και τον gold offside στο τελικό. Στην ουσία άλλαξε τη ροή του αγώνα εδώ στο κύπελο, έτσι. Εντάξει, δεν ξέρουμε αν ήταν offside. Διήστανται οι απόψεις. Offside ήταν, αλλά ήταν τελικός, το πέναλτι. Δύο μέτρα μπροστά ήταν. Εντάξει, και ο Βέλες ήταν δύο μέτρα μπροστά, αλλά ακόμα είναι αμφισβητούμενη φάση. Τι σημαίνει αυτό? Λάθος κουβέντα ανοίγουμε, παιδιά. Εκείνο ήταν offside. Ήταν offside. Και το τέτοιο λόγο. Το goal του Ενρίκε ήταν offside. Αλλά υπήρχε και πέναλτι. Είναι ξεκάθαρο πέναλτι. Υπήρχε πέναλτι όχι νωρίτερα. Δεν υπήρχε. Δεν ξέρω. Τι δεν ξέρει. Το offside δεν ξέρει εκείνη τη φάση την είδε. Εσύ θα πει ότι είναι, ο άλλο θα πει ότι δεν είναι. Πώ δεν είναι, αφού πα την βάλε και τον ανατρέπει μέσα στην περιοχή. Το offside το προπέρσινο στο ΠΑΟΚΑΕΚ. Στην Τούμπα. Αν είναι offside τελικά ο Μαουρίσιο, δεν είναι. Άλλο είναι, και εκείνο, άλλο καπέλο. Όπως οι μισοί θα πούν το ένα, οι μισοί θα πούν το άλλο. Αλλά για το πέναλτι φαίνεται ξεκάθαρο ότι υπάρχει πέναλτι. Δεν είναι φάση αμφισβητούμενη. Τον τραβάει, τον έχει κάτω, είναι πέναλτι. Άλλο τώρα, εκείνο το γκολ του, μην το πιάνει εκείνο. Θα συζητάμε εδώ 17 μέρες συνεχόμενες. Άλλη φάση εκείνη. Αλλά όπως υπάρχει ξεκάθαρο offside σε εκείνο το γκολ, τώρα πώς θα πιάσω. Μόλις αναφέρεται το Ενρίκε, κατευθείαν όλων των μυαλών πηγαίνει σε εκείνο το γκολ. Είναι η κορυφαία του στιγμή στην Ελλάδα. Ήταν offside το γκολ, ναι, είχε γίνει και πέναλτι στον Κρέσπο. Είναι ξεκάθαρο. Φάει και οι δύο. Και το offside φαίνεται ξεκάθαρο ότι είναι εκτεθειμένο και το τράβημα στο Κρέσπο φαίνεται ότι τον κατεβάζει και του κάνει πέναλτι. Αλητία δηλαδή. Όχι, είναι δύο λάθη επανωτά. Στην ίδια φάση. Τώρα δεν δίνει το ένα που θα μπορούσε με το πέναλτι να γίνει τον γκολ. Και λάθος και το άλλο που δεν σφυρίζει, δεν σηκώνει ο Πέπης offside. Είναι δύο λάθη στην ίδια φάση. Και να πούμε όμως ότι δεν είναι εύκολη φάση του offside. Επίσης ότι το πέναλτι δεν είναι γκολ. Τι? Ναι, σωστό, ναι, σωστό αυτό που λέει ο Γιώργος. Ότι το πέναλτι δεν ξέρουμε αν σίγουρα θα έμπαινε στα δίκτυα. Ναι, σίγουρα. Αλλά και πάλι είναι δύσκολη φάση το offside, γιατί κάνει κίνηση προς τα πίσω
ο Ενρίκη και μπερδεύει τον βοηθό. Ποιο βρίσκεται στην φάση του πέναλτι παρά το offside. Το offside ήταν ξεκάθαρο ότι ήταν offside. Δεν μπορώ να πω ότι σε τέτοια φάση, σε τέτοιο λάθος, δεν μπορεί να μιλήσει για πρόθεση. Και δεν μπορεί να μιλήσει για πρόθεση όταν βγαίνει ο ίδιος ο διαιτητής και αμέσως το μάτι δηλώνει παρέτηση. Έχει την ευτυχία να δηλώσει παρέτηση. Ναι. Και δεν μπορεί να μιλήσει για πρόθεση γιατί αν είχε πρόθεση θα ήταν το πέναλτι. Που προηγείται το offside. Καλά, ναι, δεν υπάρχει. Σε σχέση με κάποιου άλλου. Σε σχέση με κάποιους άλλους που είναι ακόμα στους πίνακες διαιτησίας και σφυρίζουν. Επανέφερα στη μνήμη τη φάση μόνο, δεν είπα εγώ αν είχε πρόθεση ή όχι. Περασμένα, ξεχασμένα δεν είναι, αλλά περασμένα. Λοιπόν, είναι, να πούμε μια είδηση από τη Βραζιλία. Μιας που είχαμε πιάσει τη Βραζιλία, ξεχάσαμε, ναι, ξεχάσαμε να το πούμε, για την εξέγερση που έγινε το πρωί, δεν ξέρω ποια ώρα της ημέρας, τη Δευτέρα έγινε πάντως, στις φυλακές της πολιτείας Παρά, στη Βραζιλία, έχει μετατραπεί φυλακή από ένα σοφρονιστικό ίδρυμα σε λουτρό αίματος. Είναι σοκαριστικές εικόνες που έρχονται από τη Βραζιλία και οι σκηνές που εκτυλήχθηκαν τις προηγούμενες μέρες αναφορικά με τους κρατούμενους οι οποίοι έπαιζαν ποδόσφαιρο, έπαιζαν μπάλα με τα κεφάλια των θυμάτων τους. Δεν είναι για γέλια. Γιατί 57 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και οι εικόνες δηλαδή, που ακολούθησαν την αγριότητα των επεισοδίων ξεπερνούν και την πιο αρρωστημένη ανθρώπινη φαντασία. 16 από τους 57 νεκρούς αποκεφαλίστηκαν από τους δράστες και τα κομμένα κεφάλια τους μετατράπηκαν σε μπάλες ποδοσφαίρου, όπως αποτυπώνεται και στο σχετικό βίντεο το οποίο μπορείτε να βρείτε στο SDNA. Είναι τρομερό αυτό που συμβαίνει, παιδιά, πραγματικά. Τρομερό, ναι, εντάξει. Το πώς εξεγέρθηκαν, πώς έγινε αυτή η εξέγερση. Είναι πάρα πολύ καλό σενάριο για ταινία τρόμου. Έτσι. Εντάξει, δεν αποκλείεται αυτό το επόμενο χρόνο να γίνει ταινία. Κάπως έτσι παίρνουν τις ιδέες. Και να έχει καμιά φάση που να λέει δώσε πάσα Νίκο ή κάτι τέτοιο. Εντάξει, τώρα αυτό είναι άλλο. Αυτό, ναι, είναι άλλο κομμάτι. Εδώ πέρα δεν αστείο, είναι. Ναι, τώρα το θέμα αυτό είναι. Τώρα να παίζουν ποδόσφαιρο με τα κεφάλια των νεκρών. Απίστευτο. Πραγματικά. Και έχει και βίντεο. Έχει βίντεο. Υπάρχει στο SDNA το συγκεκριμένο βίντεο. Αν θέλει κανείς να το βρει. Σε φυλακές πάντως που είναι ψήσεις ασφαλείας και είναι πολύ περίεργο το πώς εξεγέρθηκαν εκεί, πώς έγινε εξέγερση, πώς αφήσανε επετράπη τέτοια εξέγερση τόσο μεγάλη βασικά κιόλας. Ναι, είναι, ναι, είναι, τι να πεις, χάνουμε τα λόγια μας με κάτι ειδήσεις. Φοβερό. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε? Τίποτα προς το παρόν, εκτός από αυτή την είδηση για τον Ενρίκε. Ησυχία γενικότερα. Περιμένουμε τα μάτς τα αυριανά, έτσι. Ναι. Έτσι ακριβώς. Τα αυριανά. Τα σημερινά βασικά αρχιζηνωμένης. Και τα μεθαυριανά του, το μεθαυριανό του Άρη και του Ατρομήτου. Να δούμε τι θα κάνει ο Ολυμπιακός απόψε. Στις 9.30 θυμίζουμε το παιχνίδι. Θύμισε μας, Χρήστο, τα παιχνίδια τα σημερινά που έχει στο πρόγραμμα. Πέρα από το Ολυμπιακού για τα προγραμματικά του Champions League. Αμέσως. Τα φέραμε για νωρίτερα, να τα πούμε άλλη μια φορά. Ο Αποέλ υποδέχεται την Σουτιέσκα Νίξιτς, η Κάλιου τη Σέλτικ, η Μακάβη Τελ Αβίβ. Τα σκορ των πρώτων αγώνων να μας λες. Ο Αποέλ έχει κερδίσει 1-0 την Σουτιέσκα Νίξιτς. Κάλιου Σέλτικ με τους Σκοτσέζους να έχουν κερδίσει 5-0 μέσα στη Σκωτία. Μακάβη Τελ Αβίβ Κλουζ με τη ρουμάνικη ομάδα να σοκάρει τη Μακάβη του Βλάντα Νίβιτς και να κερδίζει με 1-0. Βαλέτα Φερτσβάρος με τους Ούγκρους να προηγούνται 1-3 στο συνολικό σκορ. Βασιλεία Αϊτχόβεν, το παιχνίδι που μας πήγε κουβά στο 93, 2-3 υπέρ της Αϊτχόβεν. Δυναμό Ζάγκρεπ, Σαμπουρτάλο Τυφλίδας 2-0 για τους Γεριανούς και Ολυμπιακός Βικτόρια Πλιζέν στο 0-0 ο πρώτος αγώνας. Όλα τα παιχνίδια, τα πρώτα τρία βασικά, ο Αποέλ, η Σέλτικ και η Μακάπη είναι στις 8, Βαλέτα, Βασιλεία και Δυναμό είναι στις 9 και ο Ολυμπιακός είναι στις 9.30. Από την Nova, έτσι, τηλεοπτικά. Ναι, από το Nova Sports 1. Για το Europa League είναι αύριο προγραμματισμένα οι αναμετρήσεις που έχουμε και το μάτς του Ατρομήτου με τον Άρη. Πολλά μάτς από ό,τι βλέπω εδώ. Και αύριο είπαμε έχουμε και το παιχνίδι Μόλτε Τσουκάνης. Α, μπράβο. Και ναι, θα έχουν μάλλον και κατάσκοπο λογικά και οι άνθρωποι του Άρη να, στη Σερβία, να δει έτσι το παιχνίδι, να έχει εικόνα σε περίπτωση που περάσει ο Άρης, να γνωρίζει
να έχει ένα πρωτοδείγμα από την ομάδα την οποία θα αντιμετωπίσει, όποια προκριθεί αύριο μετά το 0-0 και σε αυτό το παιχνίδι, στον πρώτο αγώνα που τα αφήνει όλα ανοιχτά. Το είπες, Χρήστο? Ναι, ένα τρίτο. Ποιος στο 91. 3-0 κερδίσει τη Σίδνεϊ, στο φιλικό που τελειώνει τώρα. Δεν έχει δώσει ακόμα το όνομα του σκόρερ. Εδώ το, πέρα. Το διαπραγματεύονται ίσως. Που σκόνταρνε κάπου. Τα άλλα δύο είπαμε, Εμπαπέ και. Ένα ο Εμπαπέ και ένα ο Καβάνι. Η συνήθιση υπόπτη. Έτσι. Στο 23 είναι το Ρίζεσπορ Αντάλια Σπορ. Το οποίο είναι στο 1-1. Έχει ισοφαρίσει η Ρίζεσπορ με τον Ελκαμπίρ. Είναι στο 23, όπως είπαμε. Έκανε μπάμ θα το βάλει αυτός. Τι θα κάνει? Έκανε, λέω, μπάμ θα το βάλει αυτός. Αυτά, δεν έχουμε. Ωραία. Κάτι άλλο σε εξέλιξη. Φτάνουμε λοιπόν στο τέλος σιγά σιγά. Να πούμε και ότι μέχρι την Πέμπτη, μέχρι το βράδυ της Πέμπτης, ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να δηλώσει τη λίστα του την Ευρωπαϊκή για τα μάτς με τον Αγιάξ. Οπότε αύριο επιστρέφει ούτως ή άλλως ο δικέφαλος και στις προπονήσεις. Θα αρχίσει σιγά σιγά να μπαίνει σε ρυθμούς περισσότερο. Εμείς κάπου εδώ ήρθε η ώρα να αποχαιρετήσουμε. Χρήστος Γιωβάνογλου, Γιώργος Μπαϊράμ και Γιώργος Παναγιώτης στα μικρόφωνα από τις 2 σε αυτό το καθημερινό τρίωρο που θα έχουμε μέχρι τα μέσα του Αυγούστου εδώ στο Λίμπερο 107,4. Δεν χανόμαστε. Εννοείται, εδώ με το κοντίσιο παρεούλα, μια χαρά είμαστε. Συντροσούλα, έξω τώρα πώς θα βγούμε στη ζέστη να δούμε. Μένετε στο Λίμπερο 107,4, ακολουθεί All About Aris On Air. Εδώ θα μείνετε συντονισμένοι, θα ακούσετε περισσότερα και για τον Άρη εν ώψη του μεθαυριανού αγώνα ρεβάνσης με την ΑΕΛ Μεσού, όλα τα τελευταία νέα. Τη ομάδα Σάββα Παντελίδη που βρίσκεται στην Κύπρο από χθες. Μαζί θα είμαστε ξανά, όπως είπαμε, με το καλό αύριο στις 2. Να έχετε ένα καλό απόγευμα. Καλό μεσημέρι.